Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τρόικα και σήμερα μαζί εδώ στους 107,4 στο Λίμπερο. Ξεκινάμε για το επόμενο 2 ώρο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Χρήσανε δικαστήριο. Ε, βέβαια. Λοιπόν, μας είπαν αυτά. Μας είπαν αυτά. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι σήμερα δίνουμε Χρήσανθε. Όχι. Γιατί ρε Χρήσανθε. Σήμερα δεν δίνουμε. Ε, σήμερα είμαι ανεβασμένος όμως. Ωραία, άμα είσαι ανεβασμένος, περίμενα σου δώσω κάτι, ένα δώρο. Εδώ σε ένα δώρο. Ένα t-shirt. Μπράβο. Από την boutique της ΠΑΕ Άρης. Ανδρικό. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Τι να γράφει πάνω. Είμαι περήφανος. Γράφει κάτι. Ό,τι γράφει. Είμαι υπερήφανος που δεν έχω αλλάξει αφημί. Στην πόλη του Θεού. Ναι. Στην πόλη του Θεού. Καλώς ήρθατε στην πόλη του Θεού. Λοιπόν. Να δω πότε θα μας πείτε την αλήθεια για τον κόσμο, γιατί μαθαίνω ότι την Τρίγλια, που είναι κολλητή μου εκεί. Καλά, τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Ότι είναι παραμύθια όλα περί του αφημί και τα λοιπά. Και δεν έχει ιδέα η Τρίγλια. Δεν θες να μιλήσεις. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θες να μιλήσεις και δεν θες να μιλήσεις. Πραγματικά. Και να μιλήσεις, τι θα πεις. Πραγματικά. Καμιά διαρροή ο Ηρακλής δεν έχει. Πραγματικά. Ο Άρης κάνει, ο Πάο κάνει, ο Ολυμπιακός κάνει, η ΑΕ κάνει. Ο Ηρακλής μια διαρροή δεν πρέπει να βγάλει. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε ότι αυτά τα πράγματα πρώτα γίνονται και μετά λέγονται. Τώρα, ναι, αλλά για να λέγονται πρέπει να γίνονται. Αν ορισμένοι είναι έξω από το κόλπο και χάσαν τον Μπαγιόκο και νομίζουν ότι έτσι θα χάσουν και το υπόλοιπο Μπαγιόκο. Ένθεν κακήθεν, ένθεν κακήθεν. Και όχι ένθεν και ένθεν, όπως λένε κάποιοι άσχετοι βλάκες αγράμματοι. Και βλάκες, επειδή είναι αγράμματος, είσαι βλάκας. Όχι, ρε, φυσικά, άμα δεν διαβάζει μικρό, τι είσαι, βλάκας είσαι. Κακήθεν τώρα και εσύ. Δεν τα παίρνει. Άντε καθαρά, δεν τα παίρνει. Λοιπόν, ένθεν κακήθεν, λοιπόν, όποιοι χάσαν τη μαρμίτα ή νομίζω θα χάσουν τη μαρμίτα ή νομίζω θα χάσουν τον Μπαγιόκο, να κάνουν λίγο υπομονή. Τι υπομονή να κάνουν. Να κάνουν λίγο υπομονή. Τι λες, πήγατε να βγάλετε απ' έξω ένα στέκι. Να τελειώσει η δουλειά. Πήγατε να τους να φάτε. Τελειώσει η όποια δουλειά. Δεν θα τελειώσει τίποτα. Ωραία, άμα δεν τελειώσει, δεν τελειώσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Εκεί στη Β' Εψημή. Στη Β' Εψημή, τι να κάνουμε. Το ταλέντο ποιο είναι. Η τραγουδίστρια. Ένα καινούριο ταλέντο. Όχι, η τραγουδίστρια είναι. Η Χατζίδου. Και ο Ετεοκλής, πώς το λέτε. Ο άντρας της. Μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν. Τα είπαμε εν συντομία. Τέλος οι ουρές των Βρωμαχών. Τι, τον κλείσαμε. Τι έγινε με τη σύσκεψη, α, σε λίγο αρχίζει. Σύσκεψη Κώστα. 12.30. Τι, ο Άρης έχει σύσκεψη. Ο Άρης όχι. Ο Άρης είναι το αφεντικό, δεν χρειάζεται να κάνει σύσκεψη. Ποιος έχει σύσκεψη. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Για τον κορονοϊό. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης για τον κορονοϊό. Κολοσιαία σύσκεψη. Και πρέπει να προσέχουμε. Στην οποία δεν είναι ο Τσιόδρας. Δεν είναι ο Τσιόδρας, είναι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω. Γιατρός είναι, ρε παιδιά, μπορεί κάπου να είναι. Εντάξει, εγώ νόμιζα από αυτό θα ξεκινούσε. Τέλος πάντων, anyway. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι, Χαρδαλιάς κτλ. Και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Χρήσανθε. Ποιος? Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, όλων των όπλων. Ναι, για να δούμε τι γίνεται στο στράτευμα. Όχι αυτό. Τι, για τον έλεγχο στα σύνορα. Α, ωραία. Και γιατί οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν και αυτή την αγκαρία, που δεν είναι δικιά τους δουλειά, να κάνουν τους ελέγχους και να κάνουν. Στις άλλες χώρες ποιος τον κάνει τον έλεγχο, δεν τον κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Οι υπηρεσίες. Και οι ένοπλες δυνάμεις. Όχι. Α. Εσύ είδες κανένα φαντάρο στην Αμερική να κάνει έλεγχο. Είδα τους φαντάρους να κοπανάνε το... Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τον απλό κόσμο. Να κοπανάνε, ναι, αλλά να κοπανάνε στο φινάλι είναι και η δουλειά τους. Η τήρηση της τάξης. Της εθνικής ασφάλειας. Αλλά αν είμαστε 10 εκατομμύρια και δεν έχουμε τόσα, τόσα σώματα ασφαλείας. Να έχουμε. Αναγκαστικά πάμε σε αυτό το κομμάτι. Να αφήσουμε τις ζαρντινιέρες και να βάλουμε υπαλλήλους. Σωστό. Λοιπόν, 12.30 είναι η σύσκεψη για τον κορονοϊό. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. 50 χθες τα κρούσματα. Και τα μισά είναι τέτοια. Στα σύνορα. Τα 23 είναι εισαγόμενα. Αλλά δεν είναι και λίγα τα εντός, 27. Εντάξει, να κοιτάξτε. 6 στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, να πω το εξής. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η κατάσταση σε σχέση με τα όσα ακούγαμε το Μάρτιο. Καλά, τι εννοώ. Ότι τα 50 τώρα, και μάλιστα τα μισά είναι εισαγόμενα, είναι 50 ενώ είναι όλα ανοιχτά. Και τότε είχαμε 30 με όλα κλειστά. Το 50 με όλα ανοιχτά και εισαγόμενα είναι ένας φυσιολογικός αριθμός. Αλλά το κυριότερο άλλη, δηλαδή. Που πρέπει. Ναι, το κυριότερο, όχι, ίσα ίσα. Λιγότερα. 100 έπρεπε να έχεις. 150 ναι. Με όλα ανοιχτά. Ναι. Το θέμα είναι το κατά πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Όταν λοιπόν στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχουν 10 άνθρωποι και όχι 100, 200, 300 κτλ., τότε σημαίνει ότι ακόμα ελέγχεται η κατάσταση και μάλιστα ελέγχεται απόλυτα. Ναι. Γιατί το ζήτημα είναι εκεί. Ωραία. Το αν έχεις τώρα εσύ είσαι θετικός στον κορονοϊό και είσαι από τους 50 ή 45 είναι χωρίς συμπτώματα, είναι διαφορετικό
από τους 50 ή 10 να πηγαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογούμε την κατάσταση. Βέβαια, αυτό που κάνουν τώρα τι είναι. Δεν ανησυχούν για το τι γίνεται σήμερα. Αυτό ελέγχεται. Το θέμα τους είναι ότι αν σήμερα το 50 γίνει αύριο 100 και μεθαύριο 200 αυτό λέμε. Και το 10 στις ΜΕΘ γίνει 100 και αρχίζει να ανεβαίνει, εκεί αυτό είναι που φοβούνται. 100 έχουμε πρόβλημα χοντρό, άστο. Λοιπόν, για Ηρακλή ξεκινήσαμε. Ανακοίνωση της Επιτροπής Επανεκκίνησης. Μα το είπα, ρε. Τη φιά. Επιτροπής Επανεκκίνησης. Αυτός ο τίτλος ποιος τους δίνει. Restart, εσύ, restart. Εσύ τους δίνεις. Αυτός ο τίτλος πες, πες. Καλό, καλό. Όχι. Τι restart, ρε φίλε. Όχι. Ναι. Ευτυχώς δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες μου. Ωραία. Ακόμα. Λοιπόν, επειδή, έχουμε... είναι, επειδή είναι δωρεάν, Κώστα. Όταν είναι να πληρωθεί κάποιος, θα πάρουν τον κορυφαίο. Όχι, έχουμε άλλες δουλειές εμείς και δεν ασχολούμαστε. Ναι. Λοιπόν, ας βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά μόνοι τους. Στα ναι. πλαίσια των καθηγόντων που ανέλαβε η Επιτροπή Επανεκκίνησης του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, χθες το βράδυ, έγινε τρίωρη συνάντηση στο μελών της. Ακούσαμε άλλωστε τον κύριο Ποντίκη το μεσημέρι, που μας είπε για αυτή τη συνάντηση. Σωστά. Με τους νομικούς συμβούλους κυρίους Σάκη Ελευθεριάδη και Μιχάλη Γιάμπαστο. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια τα νομικά εμπόδια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν. Τις επόμενες δύο ημέρες οι νομικοί συμβούλοι της Επιτροπής θα συναντηθούν με τους νομικούς συμβούλους της Τρίγλιας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Λέει η ανακοίνωση. Γι' αυτό σας λέω, μην βιάζεστε. Μην προτρέχετε και μην προσπαθήσετε να χαλάσετε τη δουλειά. Ορισμένοι. Γιατί παιδιά. Αφού δεν έχουμε, δεν παίρνουμε. Εντάξει, λεπτά, μην σας τρομάζει τόσο πολύ η επανεκκίνηση του Ηρακλή. Τώρα ποιο να τρομάζει. Εντάξει, κάποιου αλλιάριδε του τρομάζει. Το θέμα, Κώστα, είναι αν θα πάρει, θα πάρει λεφτά αυτό που είναι στον ερασιτέχνη, στην αποδόση, την αποδόση. Έχουν συμφωνηθεί αυτά. Αφού βγαίνει ο εραστέχνης Τρίγλιας και λέει δεν έχω ιδέα. Πώς καλά, τι θα πει τώρα. Τον έδωσες. Δεν τον έδωσες. Δώσ' του. Και λοιπόν. Λεφτά, ποιος θα τα δώσει τα λεφτά. Τα έχουμε. Τι σε νοιάζει, φυσικά τα έχουμε. Εγώ θα τα δώσω. Εγώ θα τα δώσω. Τι σε νοιάζει. Εγώ δεν τι σε νοιάζει. Γιατί ψάξαμε τα λεφτά του Καρυπίδα που προέρχονται. Φυσικά. Αν πήγε μέσω του Ολυμπιακού, γιατί πήγε εκεί, ψάξαμε. Γιατί ήταν ως αυτό, γιατί έγινε εκεί, γιατί έγινε όχι, το ένα. Εγώ δεν ρώτησα ποτέ. Γιατί το άλλο, γιατί το παραδίπλα. Εφόσον προέρχονται, που τα βρήκε, εφόσον προέρχονται τα χρήματα όλων των επενδυτών του ελληνικού αθλητισμού από νόμιμες πηγές, δεν μας ενδιαφέρει και καλά κάνουν και τα βάζουν και μπράβο τους. Να ρωτήσω εδώ τώρα κάτι. Ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι, η αγορά φημή, είναι μια δοσοληψία νόμιμη. Δεν ξέρω. Ναι, είναι νόμιμη φυσικά. Μπορείς να αγοράζεις αφημή. Φυσικά. Δεν το λέω για τον Ηρακλή τώρα, το ρωτάω γενικά. Δηλαδή, όχι, τι δεν, δεν λέγεται ότι αγοράζω αφημί. Τι κάνω. Μεταφέρω το αφημί σε άλλη έδρα. Ναι, και γιατί παίρνω λεφτά εγώ που το δίνω. Με τι δικαιολογία, με τι κωδικό μπαίνει αυτό. Των δηλαδή. Εξόδων μου στην εταιρεία που έβαλα μέχρι στιγμή. Σωστό. Μπράβο, λοιπόν, Κώστα. Γι' αυτό και επιτρέπεται ακόμη και λέμε μα ο διαγόρας ο Ιωνικός και τα λοιπά. Ναι, ο Ιωνικός που έγινε με τον διαγόρα. Δεν είναι παράνομο. Πήγε και είπε πάρε κούση πρόεδρε του διαγόρα. Όχι. 50 χιλιάρικα. Όχι. Γιατί είχε βάλει 50 χιλιάρικα η στην εταιρεία ομάδα. Που λέγεται διαγόρας και τα λοιπά, ναι. Θα ονομαστεί Ιωνικός Διαγόρας 1965. Αλλάζει το όνομα. Αυτό. Και εσύ στην εταιρεία ναι, σου πας στο γεμί και λες αλλαγή ονόματος έδρας. Αυτό είναι εύκολο. Έδρας, αλλαγή ονόματος έδρας. Το αφήνει παραμένει. Αλλαγή ας πούμε συμβόλου, σήματος, που είναι καταχωρημένα όλα στο γεμί αυτά. Φίλε, δεν λέγαμε το δηλαδή, με τον Μπέο, άκου λίγο, με τον Μπέο. Όταν λέγαμε για τον Μπέο, ας τον Ηρακλή απέξω. Γι' αυτό έλεγε δεν μπορεί τώρα, να φύγει από τον Βόλο. Τώρα που διαβάζω ότι υπάρχει ένας μεγιστάνας που θα πάει να πάρει το Βόλο και θα τον φέρει στη Θεσσαλονίκη γεμιστάνας. Και διάφορα τέτοια. Γεμιστάνας. Ναι. Και πόσα θα. 2 εκατομμύρια. Αυτό το 2 εκατομμύρια δεν πρέπει να ποσοτοποιούν να δικαιολογεί κάτι. Δηλαδή πληρώνω 2 εκατομμύρια για ποιο λόγο. Τα έξοδα που έκανε ο προηγούμενος μεγαλομέτοχος της εταιρείας. Μάλιστα. Λέει, ας πούμε, ότι εγώ έβαλα τόσο. Φτιάξε λίγο τα λογιστικά. Ναι, να λέει, ότι έβαλα, 2 εκατομμύρια. Έβαλα τόσο, ρε παιδιά, εγώ τόσα χρόνια στην εταιρεία. Μάλιστα. Σας δίνω το αφημί να το πάρετε στη Θεσσαλονίκη. Δουλέψτε την εταιρεία εσείς, ναι. Όπως θέλετε. Εγώ θα κάτσω στην άκρη, θα σας βοηθάω με τη σοφία μου, με την εμπειρία μου. Αλλά και θέλω αυτά για τα έξοδά μου. Μάλιστα. Τώρα νομικά, δηλαδή, τι ψάχνετε, ξέρετε, τι νομικά. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε, τι νομικά. Εδώ άλλο πήγε πήγε ποκο ποκο. Ναι, εσύ μου λες τώρα για το. Εγώ σου λέω εσύ το έχω ως απορία ποιος έτσι. Είναι ο νόμιμος τρόπος που παρουσιάζεται. Θα βγάλουμε ένα δικηγόρο μια μέρα να μας τα πει αρμοδίως. Εγώ σου λέω ό,τι ξέρω. Για οποιαδήποτε περίπτωση, για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Καταρχήν να ξέρεις, επειδή τον ξέρω προσωπικά, ο άνθρωπος που είναι στην Τρίγλη αυτή τη στιγμή, ο Στράτος Ευγενίου, και αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και κύριος είναι, και εξαιρετικός επιχειρηματίας είναι. Είναι όντως. Και. Χρήματα πολλά έχει. Όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή το έχω βιώσει προσωπικά, στο παρελθόν όταν ήταν στον Άρη, αλήθεια είναι αυτό. Ο Στράτος, ο Ευγενίου,
παρόλο που δεν μας έχει δώσει καμιά χορηγία εμάς, το λέω και το αναγνωρίζω και το σημειώνω, ότι είχε βοηθήσει τον Άρη και οικονομικά. Σωστά. Τις περιόδους εκείνες που ήταν. Όταν λέω οικονομικά, 100. Όχι 3. Σωστά. Έτσι, να τα σημειώνουμε αυτά, να ξέρουμε και να ξέρετε ότι δεν είναι. Δηλαδή, μην έχει αίσθηση ο Ηρακλειδέας ότι πάει να πάρει από κάποιον συντηρητή. Έλα μόλις στην Τρίκλια τώρα, ποιος είναι αυτός. Εντάξει, έτσι νομίζουν. Και χρήματα έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό και η Τρίκλια από μια ομάδα χωριού, πως ήταν η Βραχιά και ο Σμυρναϊκός, έφτασε να πέσει σε επαγγελματική κατηγορία. Έφτασε β' εθνική. Ακριβώς. Λοιπόν. Γάμα, στην ουσία, φουτμπολί. Εντάξει, γάμα, εντάξει. Τρίτη. Όχι Ήρα Τάδε. Γιατί έμανε Ήρα Τάδε. Σωστό. Λοιπόν, γι' αυτό μπορείς και να αλλάξεις το σήμα, Στέργιο, και από εκεί που κάθεται έτσι, ας πούμε έτσι, έτσι. Ο Ημίθεος. Όχι, ο Ημίθεος είναι όρθιος με και το ρόπαλο. Και το ρόπαλο. Να εξαφανίστηκε. Όχι, το άγαλμα στο Λούβρο είναι όρθιος, ναι. Με λεοντί, ρωμαλαίος, με το τουτούτ απ' έξω και με το ρόπαλο. Ενώ άλλοι κάθονται έτσι, με την ασπίδα έτσι και πλάγια, σταυροπόδι, έτσι. Και καθαρίζει το ξύφος. Το οποίο στο βάζει. Μεγάλο ζωζέ, όντως. Το οποίο στο βάζει στον. Ναι. Λοιπόν, αυτά είπαμε και την ανακοίνωση της Επιτροπής Επανεκκίνησης. Ξεκινήσαμε με Ηρακλή. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και για τον μπάσκετ θα πούμε κάποια πραγματάκια. Όχι μόνο του Ηρακλή, γενικά. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Θα τις ακούσουν οι φίλοι. Και θα ακούσουμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και η Ντερβέτεν. Έτσι, καλά τα λες. Μαζί μας είναι και η Ντερβέτεν. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς casino providers, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβόρι, υπηρεσία cash out, live streaming φυσικά και εννοείται επίσημος χορηγός ελληνικής Super League. Ο Χορμαρέδης είναι μαζί μας, όπως κάθε μέρα την πρώτη ώρα, με έπιπλα πρώτης ποιότητας, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Τις βλέπετε στο marmaredis.gr όπου ενημερώνεστε και για το νέο πλάνο δόσεων. Χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, 3 μεγάλα καταστήματα, 2 λίγο έξω από την πόλη και 1 μέσα στην πόλη, στην Τσιμισκή, πολλά καταστήματα και στην Αθήνα, δωρεάν μεταφορά αυτό που θα αγοράσετε εντός Αττικής και εντός Θεσσαλονίκης, ό,τι χρειάζεται για να διπλώσετε το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας, τον κήπο σας, θα τα βρείτε στον Μαρμαρίδη. Σκέφτεσαι αυτό που έγινε στην Premier League να γινόταν εδώ? Τι έγινε στην Premier League? Η Μάντσεστερ κερδίζει όλα τα μάτς με 5 γκολ. Έβγαλε ανακοίνωση η Premier League. Εναντίον. Διοργανώτη, όχι. Εναντίον μας. Όπως μετέδωσε, λέει, το BBC, διοργανώτη αρχή του Αγγλικού Πρωταθλήματος, και είπε ότι και τα 3 πέναλτι που δόθηκαν στα παιχνίδια της Premier League με VAR ήταν λάθος. Και τα 3 πέναλτι που δόθηκαν με VAR. Με VAR κιόλας. Με VAR. Oh. Ήταν λάθος, δηλαδή, η αποφάση του VAR. Ήταν λάθος, λέει, και τα 3. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λέει, πρόκειται για το πέναλτι με το οποίο σκόραρε ο Μπρούνο Φερνάντες στο παιχνίδι της Μάντσεστερ με την Άστον Βίλα. Αυτό που εκτέλεσε εύστοχο ο Τζέιμς Πρόουζ τη Southampton κοντά στην Everton και το πέναλτι που δεν δόθηκε, άρα 2 δόθηκαν και ένα που δεν δόθηκε, στην Tottenham στο 0-0 με την Bournemouth. Δεν φοβερό. Σκέφτεσαι αυτό να γινόταν στην Ελλάδα? Να το λέγανε από μόνοι τους. Και να ήταν 3. Ότι έχουμε λάθη. 3 λάθος. Ναι. 3 λάθη με το VAR. Αυτό το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, ας πούμε, να λέγανε. Ναι, να λέγανε. Ποτέ. Ποτέ. Εδώ ο Ολυμπιακός κάνει. Υπόθηκε Χρυσέδη σε εμάς. Όχι, από τη Λίγκα. Εντάξει, από τη Λίγκα. Άλλο ρε, διαφορά αυτό. Έχει και σε σεμινάρια. Πώς δεν έχει. Και το είπανε και ότι ορισμένες αποφάσεις υπέρ του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του πρωτάθλημα ήταν λάθος μέσα στο VAR. Καλά, το ότι το λένε. Ο μη καταλογισμός. Το ότι το λέει και. Ναι, γιατί μου είπε ότι του Ευαγγέλου το πέναλτι που δίνει στην ΑΕΚ είναι κανονικό. Ενώ δεν είναι, Στέργιο. Το βλέπουμε όλοι, δεν είναι ότι χτυπάει την μπάλα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη αυτού τη ΣΚΕΔ και τη ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν του έχει εσύ. Εγώ δεν τους έχω καμία απολύτως. Τους συγκεκριμένους. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για την Premier League τώρα. Βγαίνει η Premier League και λέει τρεις περιπτώσεις για τρεις διαφορετικές ομάδες. Άσε το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ κτλ. Εδώ μιλάμε για Premier League. Γι' αυτό είναι από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Εμείς εδώ πέρα δυστυχώς βλέπεις. Δηλαδή, ο Κούγιας έλεγε άλλα πριν 5 χρόνια, για να μπούμε και στην ουσία του θέματος. Τώρα λέει ότι η εγκληματική είναι του Μελισανίδη και του Αλαφούζου. Και τότε που τα έλεγα για το Μαρινάκι, φοβόμουν και τα έλεγα. Οι άλλοι που ήταν φίλοι τότε με το Μελισανίδη, όχι, φίλοι με το Μελισανίδη, με το Μαρινάκι τότε, τα αλλάζουν τώρα.
Είναι ανάλογα με το ποιο, με το ποιος είναι φίλος. Ο Αλαφούζο στη μισή. Είναι κατάθεση τουρλουμπούκι, εντάξει. Δεν τουρλουμπούκι, αλλά για Θωμά Μητρόπουλο και Γιάννη Παπαδόπουλο δεν νομίζω να είναι τουρλουμπούκι. Το 99 και το 96 να του λέει πρόεδρος, θα μας πείτε και το 14. Όχι, δεν θα σας πω, θα σας πω το θέλω εγώ. Ναι, αλλά μιλάμε για Θωμά Μητρόπουλο και Γιάννη Παπαδόπουλο τώρα. Είναι δύο ονόματα αυτά που είναι διαχρονικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι συμβελόν όμως του Αλέξη Κούγια. Ρε φιλέ. Ο Κούγιας είναι αυτή τη στιγμή με το Μαρινάκι. Το βλέπουμε. Οκ. Πριν 5 χρόνια έβρισε το Μαρινάκι. Δεν γίνεται όμως ζεστέριο όποτε μας βολεύει. Ας τον Κούγια. Ο ένας παράγοντας, όποτε τα λέει καλά για τον φίλο μας, είναι καλός και αξιόπιστη και κεραυνούς πέταξε κτλ. Δηλαδή, όποτε. Να σου πω το εξής. Είναι κάποιος φίλος του Μαρινάκι. Δεν γίνεται όποτε αυτός βγαίνει και λέει υπέρ του Μαρινάκι, οι μισοί να τον αποθεώνουν και οι άλλοι μισοί να τον βρίζουν. Και αν μετά αλλάξουν οι φίλοι, γίνω εγώ φίλος με τον Ιβάν. Ενώ τον λέω, τον σέρνω τόσα χρόνια τόσα πράγματα, σε ένα χρόνο αρχίσω και να λέω υπέρ του Ιβάν. Και όταν τον σέρνω να είμαι κάθετος βαλτός τσάτσος του Μαρινάκη, και όταν μιλάω υπέρ του Ιβάν, να μπαίνει τίτλος κεραυνή τσαλτίδι για τέτοιο, για Ιβάν. Δεν, εντάξει, έτσι, δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Η δική μου άποψη είναι πάγια, Χρυσανδέ. Και για Κούγια και για Μπέο τώρα που είναι υποτίθεται φίλος μας. Δεν υποτίθεται είναι. Εντάξει. Μακάρι κάποτε να ξημέρουνε ποδόσφαιρο χωρίς Κούγιες, Μπέους, Μητρόπουλους, Παπαδόπουλους, όλους αυτούς. Εδώ είναι ακόμα ρε φίλε ο Θωμάς Μητρόπουλος. Να ξημέρουνε. Ακόμα είναι ο Θωμάς Μητρόπουλος. Εντάξει. Ο Πανόπουλος. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα, 20 χρόνια η Ξάνθη, φίλε, ήταν αγκαλιά με τον Ολυμπιακό. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά έγινε η καημένη Ξάνθη που την πολεμάνε, η Θράκη, η Νίντζα. Είναι εθνικό ζήτημα και τα λοιπά. Εντάξει, ανάλογα με το ποιοι είναι φίλοι μας. Και αυτό είναι διαχρονικό. Ανάλογα με το ποιος έχει την κάθε ένωση πάει πλέον. Η ΕΠΣ Καρδίτσας που ήταν Ολυμπιακός έγινε, που ήταν ο Μπαλάσκας του Ολυμπιακού της ΕΠΣ Καρδίτσας, ήταν το προπύργιο του Ολυμπιακού. Τώρα που την πήρε ο πρόεδρος της Ορίτσινας στην Καρδίτσα, που θα ερχόταν και στο Βικελίδης, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δεν πάει έτσι όμως, παιδιά. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μαλώνουν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και πάνε στα δικαστήρια. Γιατί ο ένας θέλει με το ένα εκλογικό σύστημα που ξέρει θα κερδίσει, ο άλλος θέλει με το άλλο εκλογικό σύστημα που ξέρει θα κερδίσει. Άρα, αφού ξέρουμε ποιο είναι το εκλογικό σύστημα που θα κερδίσουμε, ξέρουμε και αυτοί που θα ψηφίσουν στο κάθε εκλογικό σύστημα. Και μετά εμείς λέμε εξυγίανση ο ένας, παράγκα ο άλλος, όχι εγώ είμαι ο εξυγιαντής, όχι εσείς είστε η παράγκα, όχι. Πού πάμε έτσι. Και μπαίνουμε και όλες οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, πρέπει να συμμαχίσω με τον ένα για να μην με φάει ο άλλος. Όχι, εσύ είσαι τσάτσος του ενός, εσύ είσαι τσάτσος του άλλου. Μπαίνουμε και καθημερινά και εμείς σε μια διαδικασία, υπερασπιζόμαστε όντως ή κατακρίνουμε τον αντίπαλο ή πάμε μαζί με τον πρώην εχθρό. Και... αυτό γίνεται. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Δεν σε αφήνει δύο διαφορετικές κουβέντες. Η παράγκα και οτιδήποτε άλλο. Πώς η παράγκα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά Ξάνθη, που γίνανε, πώς αυτά είναι που γίνανε, ναι. Αυτά που γίνανε στην 20ετία. Ναι, δεν ήταν η Ξάνθη λοιπόν. Δεν ήταν η Ξάνθη, δεν ήταν η Ξάνθη δίπλα με τον Κόκαλη στην 20ετία. Δεν ήτανε. Πώς είναι δύο διαφορετικές κουβέντες. Άλλαξε στρατόπεδο τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ξάνθη έκανε όσα έκανε τόσα χρόνια τα προηγούμενα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα που είναι με τον ΠΑΟΚ είναι εξυγίανση. Δεν είναι έτσι, ρε Συστέριο. Άλλαξε στρατόπεδο. Δεν είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα το ότι. Κάποιος είναι πιο βρώμικος από κάποιον άλλον ή κάποιος θα κάνει 20 χρόνια και άλλος θα κάνει ένα. Ναι, ισχύει αυτό που λες, φυσικά και ισχύει. Και φυσικά, άμα κάνουμε έτσι μια αποτίμηση, στην κορυφή θα βάλουμε τον Ολυμπιακό. Όλων αυτών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός. Απλά δεν είναι τώρα. Δεν είναι πολύ πίσω η ΑΕΚ, μάλιστα με τον ίδιο ιδιοκτήτη. Παρόλα αυτά παρουσιάζονται ως... Τέτοιοι εξυγιαντές και πρόσεξε. Άντε, ο Αλαφούζος. Ρε εσύ, Μελισάν. Εξυγιαντής, το καθαρό ποδόσφαιρο. Ο Μελισάν πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση με βιντεάρα. Βιντεάρα. Με βιντεάρα. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ αναφέρει: ξεκινήσαμε και πάλι από το 0 με δύο στόχους. Ο πρώτος, η δημιουργία μιας ομάδας εστέρεας βάση σε όλα τα επίπεδα μακριά από τα λάθη παρελθόντος. Ο δεύτερος, η δημιουργία του γηπέδου μας και η επιστροφή της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σαν σήμερα πριν από 7 ακριβώς χρόνια. Ο Δημήτρης Μελισανίδης στο Τατόι ανέλησε επακριβώς το τι σημαίνει το ερχόμαστε. 7 χρόνια μετά μιλάνε τα γεγονότα και... σε όλα τα επίπεδα και σε στέρεες... αυτό δεν είναι... ακούσαμε πριν από λίγο στο βίντεο τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θα κλάψω. Η ΑΕΚ είναι γιατί, ιδέα φίλε? Και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Πίσω, η κουζίνα, ναι. Θα αυτό είναι μια αχ, καλέ, όντως. Πολύ και η κουζίνα είναι αυτό. Κουζίνα. Ωραίος ο Δημάτος. Γι' αυτό είμαστε...
Ένας φύλαθλος. Τι είσαι, φύλαθλος. Δεν έχω χάρα, σ' αγαπώ και πότε ακολουθώ. Δεν έχω μετοχική σχέση, φύλαθλος. Και εμείς αυτά. Κλείστο ρεκόρ. Και εμείς αυτά. Στέριο, αυτό είναι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι ο φύλαθλος. Παιδιά, συγγνώμη. Γιατί δεν μπορούσε λόγω ΠΑΠ να γίνει, είναι φύλαθλος. Είναι φύλαθλος. Είναι φύλαθλος, έκανε. Ο άλλος είναι δήμαρχος. Έκανε γηπεδάκι και μπαίνει στο γήπεδο ως μεταφραστής. Σάμπιο Λίκ πήρε πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Ωραία, αυτό. Αυτό δεν πήρε πρωτάθλημα. Έκλειψε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα. Να μην μπαίνατε με όπλο στο γήπεδο. Να μην μπαίνατε με όπλο στο γήπεδο. Ποιο περίμενε, ο σύμμαχος έκλειψε πρωτάθλημα. Σύμμαχος είναι. Σύμμαχο τώρα. Συμμαχία. Το πήρε στα χαρτιά. Α το πούμε έτσι. Α το πούμε έτσι. Το πήρε στη βαθμολογία. Όπω του το κλέψανε και με το Βάλνερ. Όπω του το κλέψανε και με το Βάλνερ. Στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία ήταν από πάνω. Στο τέλο. Στα χαρτιά το πήρε στα χαρτιά. Δεν είχα μπει στην ουσία των αποφάσεων. Γι' αυτό το πήρε στα χαρτιά. Όχι, Κώστα, το πήρε στη βαθμολογία. Όχι, το πήρε στα χαρτιά. Στα χαρτιά σημαίνει διακόπτεται και το παίρνω στα χαρτιά, κάνω κέρμα. Κώστα. Μα τι μαλ. Το πήρε στα χαρτιά. Τέλος πάντων. Αυτό λέμε. Το πήρε στα δικαστήρια. Το χάσατε εσείς, δεν το έκλειψε. Το χάσατε εσείς. Με ψεύτες διαιτητές. Με ψεύτες παράγοντες. Το χάσατε, Αριστεριό. Κάνατε εσείς λάθη. Θα μπορούσατε να μην το χάσετε. Πώς δεν κάνατε, Αριστεριό. Το κυρώνει ο Πολυκοκομίνης. Το ακυρώνει, Κώστα. Πώς το ακυρώνει, με ένα 0 μπήκε στο φιλαγόνο. Αν δεν έμπαινε ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο, το μάτι θα τελείωνε 0-0. Νίκη χρειαζόμουν, δεν κατάλαβα. 1-0 έγραψε το φιλαγόνο. Δεν το έγραψε ότι μπήκε τον γκολ. Ρε Κώστα, άσε το να επανερχόμαστε τόσα αυτά. Κομίναρος. Και από τότε παίζει τα περισσότερα μάτια τη Super League. Ο άνθρωπος που έβαλε φωτιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό, άσε με τώρα. Πρωταπριλιά. Μιλάμε για ψεύτη. Λοιπόν, anyway, εγώ λέω τα γεγονότα. Δεν λέω πώς το πήρε ή δεν το πήρε. Πήρε ένα πρωτάθλημα, έκανε γήπεδο, βγήκε στο Champions League. Έπαιξε Champions League. Θα ξαναβγεί τώρα που ήταν από κάτω δύο πόντους για να σας περάσει 10. Θα δούμε αν θα βγει. Θα δούμε αν θα βγει, σωστά. Θα δούμε, εντάξει, έχει δίκιο. Δεν ξέρεις αν τα μαθηματικά δεν βγήκε. Έχει δίκιο. Λοιπόν, οπότε, αν ήμουν εξής, ας πούμε, θα έλεγα, εντάξει, δεν κάνει μεταγραφές, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μας έριξε στη γάμα. Μας έριξε στη γάμα, όμως μετά γηπεδάρα τους κάνει, φίλε. Γηπεδάρα. Τους κάνει λίγο διφορούμενο. Εντάξει, μαζί με άλλους. Βρε, εμείς το κάνουμε, αλλά το θέλει. Ναι. Μαγκιά του. Εντάξει, εσάς σας κάνει περιφέρεια, μην ανησυχείς. Και εσείς πήρατε το. Αυτό είναι στέριο μου. Τον εξωτερικό και εσείς χώρο. Πήρατε όλο το εξωτερικό χώρο που είναι περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και σας έκανε και ένα, γήπεδο, και ένα γήπεδο μπάσκετ πριν κάτι χρόνια. Και το γήπεδο του μπάσκετ. Σας έκανε και σας πλήρωνε και τη ΔΕΗ. Ναι. Μίλε, στέριο. Μέχρι τώρα. Στέριο. Όχι απλά ευνοημένοι είστε. Ναι, αλλά σύμφωνα με τον Βενιζέλο. Όχι απλά ευνοημένοι. Ο πιο ευνοημένο είναι ο Άρης. Καλή. Πιο ευνοημένο είναι ο Άρης. Σου έκανε γήπεδο. Σου πλήρωνε. Είναι ο Άρης. Μόλις λέμε τις αλήθειες, πετάς ένα λαϊκισμό. Ο πιο ευνοημένο είναι ο Άρης. Δεν αλλάζει ότι. Τι είναι? Ο Βενιζέλος το είπε. Ακόμα και. Το είπε αυτό που και τα λεφτά ακόμα τα δει είναι περισσότερα τη ΚΑΕΠΑ από του Άρη. Ο Βενιζέλος το είπε. Ότι είστε ευνοημένοι. Ο Πασοξής και Παοξής. Παοξής ούτε στον ύπνο του. Εντάξει, να δούμε. Ούτε ξέρει ποιες είναι οι ομάδες. Τι? Και ότι είναι ευνοημένο ο Πάουκ το λέει ο Αριανός και διπαουξή Τριζάδο. Δεν κατάλαβα. Όχι. Σωστά, δεν το λέει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Έχει δίκιο, ναι. Είπε περιφέρεια. Τι να εντάξει, σε κάνω, μην το λέει. Παιδιά, τώρα να μην αρχίσουμε. Όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί και έχουν αδικηθεί. Όχι, Κώστα. Αλλά, όχι, Κώστα. Αλλά τόσο αυτά, πολύ όσο που λέμε είναι... δεν έχει ευνοηθεί κανένα στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, αυτά που λέμε είναι δεδομένα. Δηλαδή, γήπεδο το έγινε. Γήπεδο. Γήπεδο έγινε. Αυτό φτάνει. 10 δις. Βρέ, έγινε το γήπεδο. Μπράβο. Ήταν μάγκε γιατί εμεί θα τρώγαμε στα μπουζούκια. Μετά τη ΔΕΗ γιατί την πλήραναν. Για ποιο λόγο πλήρωναν τη ΔΕΗ? Στο φίλο σου τον Παναγιώτη πες αυτά. Το Ψωμιάδη. Βεβαίως. Που ο αδελφός του ήταν πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟ κάποια στιγμή. Αυτός το είπε. Ο Διονύσης, ευτυχώς βγήκε ο Διονύσης κάποια στιγμή. Και γιατί 7-8 χρόνια το έλεγα και οι στέργοι της εποχής με κοροϊδεύανε και λέγανε ότι λέω ψέματα. Όταν τα έλεγα και τα έγραφα. Λέγανε ψέματα. Και βγήκε ο Διονύσης και έβγαλε και το χαρτί. Δεν βγήκε μετά η νομαρχία τότε και ο όταν περιφέρεια άλλαξε, και τα όταν λοιπά. Όταν άλλαξε από νομαρχία σε περιφέρεια και ναι, βγήκαν και είπαν, όχι, ξέρεις πότε το παραδέχτηκαν. Το σταμάτησαν. Όταν σταμάτησαν να το πληρώνουν. Το σταμάτησαν. Το 11. Εσύ, όταν κόπηκε το ρεύμα. Όταν δηλαδή. Κόπηκε το ρεύμα, ναι. Το 11. Εσύ που έχεις κλείσει 105.000 λογαριασμούς η ΔΕΗ απλήρωτο. Όχι 150. Ένα εκατομμύριο. Α, ένα εκατομμύριο. Ρυθμισμένο. Και στο Κουσμάκι το κόβουν για 500 ευρώ. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Που πρέπει να παίζει με κεριά. Όχι. Ρυθμίστηκε, Αστέριο. Ρυθμίστηκε. Και πληρώνεται. Και εμείς. Εσένα το πλήρωναν. Εμείς το παίζαμε με γεννήτρια. Άκου τι λέει. Είμαι ευνοημένος λοιπόν εγώ που δεν το πλήρωνα και το χρεωνόμουν, Κώστα. Και κάποια στιγμή το ρύθμισα. Και αυτός που επί 10 χρόνια δεν το πλήρωνε δεν είναι ευνοημένος. Ας μην το πληρώνω κι εγώ επί 10 χρόνια θα χρωστούσα.
Δηλαδή είστε εκπληκτικοί πραγματικά. Εσά σα το πλήρωνε και βάζει σε μένα. Πέντε φορέ κρεώθηκε. Άσε με τώρα. Μία φορά έχει γίνει στέργιο. Άσε με τώρα. Εντάξει, χρεώθηκε γιατί τα δικά του δεν ήταν παγωμένα. Όχι μόνο δεν ήταν παγωμένα, γιατί δεν μου τα πλήρωνε το κράτο. Δεν τα παγωμένα τα δικά του. Άμα μου τα πλήρωνε το κράτο, πώ θα χρεωνόμουν, ρε φίλε. Τέλο πάντων, λοιπόν. Θα πάμε στην επικαιρότητα γιατί έχουμε και παιχνίδι. Μόνο ο Ηρακλής είναι ο πιο αδικημένος. Δύο δίσκες στο μπάσκετ. Και ο πιο κοιμισμένος. Ο πιο κοιμισμένος. Ο πιο κοιμισμένος. Τι μπαλκονάρες είναι αυτές, ρε. Ποιες. Λοιπόν. Ποιες. Εδώ, ρε, που έχει ωραία λουλούδια απέναντι. Απέναντι, που έχει λουλούδια. Ξενοδοχιάρα θα γίνει εδώ. Καλά. Ξενοδοχιάρα θα γίνει. Ξενοδοχιάρα για λίγο πιο μεγάλο. Δηλαδή, εμείς την πληρώσαμε, λέει ο Κώστας. Απλά έδωσε η ΚΑΕ τα λεφτά στην ομαρχία γιατί είχαμε μπαν στους διακανονισμούς. Το 2012 πες του ο Κώστας τα έδωσε. Μέχρι το 2012 το πλήρωνε το κράτος, η νομαρχία. Τι λέει τώρα. Σταματήστε πια τον παπά. Θα βγάλω τον δήμαρχο τον Καϊτετζίδη να σου πει πως έγινε. Και ο διακανονισμός. Έλα, παιδιά, τελείωσε αυτό. Με το απόφαση είπαμε... του Δημοτικού Συμβουλίου του Πανοράματος. Τελείωσε. Μέχρι το 2012 το πλήρωνε. Ή το 2011 και το 2012 το πλήρωνε η νομαρχία. Ο Διονύσης και τα είπε. Έχεις πει με περήφανος που δεν έχουμε αλλάξει αφημί. Έχεις πει. Εσύ. Φυσικά. Αφού έχετε αλλάξει. Ποιο έχουμε αλλάξει. Δεν έχετε αλλάξει. Δεν πήραμε αυτή με μια άλλη ομάδα ποτέ. Αλλά τι κάνατε. Διαλύσατε την ΚΑΕ, την ΠΑΕ και, και έγινε νέα ΠΑΕ. Ναι, δεν πήρε άλλο. Ένα άλλο αυτό. Δεν πήρε άλλη ομάδα. Δεν πήγε να πάρει άλλο ένα τέχνη. Πόντιο. Αχλάδια. 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 Δεν πήγα στο φιλαθλητικό. Δεν πήγα στο φιλαθλητικό. Να ντύσω την ομάδα ΠΑΟ και να πάρω το πρωτάθλημα. Και στο πέρα. Και στο πέρα. Ούτε πήγα στο χάντμπολ να το πάρω. Άντε. 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 Δυο φίλοι μου από το ΣΔΟΕ θα έρθουν σε λίγο. Άμα αρχίσουμε για όλες τις ομάδες, δεν τελειώνουμε. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει τα πικι-πικι ποκο-πόκο. Απλά άκου να δεις τι γίνεται. Όλες. Κώστα. Αυτοί κάνουν 10, ο Άρης κάνει 1 και το βάζουν στην ίδια τέτοια ζυγαριά για να δικαιολογήσουν τα 9 παραπάνω. Αυτό γίνεται μονίμως. Αυτοί είναι μάγκες, Χρύσανθε. Αν η εύνοια από το κράτος και ότι ο πρωθυπουργός είναι ο καλύτερος τους φίλος είναι μαγιά, ναι, Κώστα είναι μαγιά. Όχι, εκμεταλλεύονται τη δύναμη που έχουν ή που λένε ότι έχουν από τον κόσμο τους. Την πληρώνουν οι πολιτικοί που είναι όλοι, ας πούμε. Πλέον δεν είναι έτσι. Ψαρώνουν από τον κόσμο από τις ψήφους και τα λοιπά. Και τους κάνουν τα κέφια. Όπως και καλά τους κάνουν. Οι άνθρωποι, ο πολιτικός πλέον, όπως είναι και οι ίδιοι άνθρωποι για τον κύριο Αυγενάκη, ο πολιτικός πλέον δεν έχει ως δύναμη το λαό. Άλλους έχει ως δύναμη, Στέργιο. Και εκτός αν μας λένε ότι οι κάτω επιχειρηματίες έχουν βουλευτές, ενώ οι πάνω επιχειρηματίες δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δεν ασχολούνται με τους βουλευτές και το πώς θα περνάνε πράγματα. Και στις 5 Ιουλίου της τελευταίας ημέρας διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μια τροπολογία για 30 εκατομμύρια πέρασε χωρίς κανένα. Επειδή αυτό ήταν το σωστό και το δίκαιο. Τελευταία μέρα. Την τελευταία μέρα. Δεν γίνονται. Σε παρακαλώ. Δεν γίνονται αυτά. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Όχι, την έπιασε το. Κώστα, μη σταμάτα να βλέπεις. Αφού την έπιασε το. Πάω σε break. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν. Λοιπόν, αφού λύσαμε τα θέματα της προηγούμενης 20ετίας. Λύσαμε τα θέματα της 20ετίας. Το πάνω στο Βόλο. Μας λείπει ακόμα 50 αυτό. Χρόνια άτιτλος. Αυτό όλα το θέμα μας λείπει ακόμα. Προπολεμικά, ναι. Τα πρωταθλήματα κτλ. Διαχρονικά είναι αυτά όμως τα θέματα. Δεν μας έμεινε και τίποτα άλλο για να ασχολούμαστε. Όντως. Τι να ασχοληθούμε, με τις ομαδάρες. Με το κόκκινο ποτάμι. Με τις ομαδάρες που ήταν 2 πόντους πάνω και θα είναι 10 πόντους κάτω. Είμαι σε ένα που έχει φάει 17 γκολ από τον Ολυμπιακό. Τι, ο Ολυμπιακός λέει είναι πρώτος και έγινος. Να μην τρως, τι μας νοιάζει. Ο Παναθηναϊκός γιατί δεν έφαγε με τον Αλεξανδρόπουλο. Γιατί είχε τον Αλεξανδρόπουλο. Παναθηναϊκάρα. Γιατί έχει. Να σου πω γιατί δεν έφαγε. Γιατί για τον Παναθηναϊκό άλλαξε ο νόμος, Κώστα, και έμεινε στην κατηγορία να έπρεπε να είχε πέσει. Ναι, αλλά παίζει με τα παιδάκια, ρε φίλε. Δεν παίζει με τον Μαουρίτσιο και με τον Γκάμα. Με τα παιδάκια παίζει, με τον Αλεξανδρόπουλο και τον Γονόρτα. Δεν άφησε να κάνω τα παιδάκια το Γενάρη να τα ανεβάσω. Ποια... Ενώ ο Παναθηναϊκός ανέβασε 6. Τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι που δεν ξέρουν ούτε το τεχνικό offside να παίζουν. Όπως διάβασα. Ο Μπακαλιάνης έπαιξε. Άσε τώρα, ήταν... δεν μιλάμε με τα ταλέντα. Ο Μπακαλιάνης ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι, Κώστα. Ναι, ναι. Τέσσερα φάγατε, Χρυσανθέ. Από τα δεύτερα. Τέσσερα. Ο Χασάν ήταν τα δεύτερα. Τεσσαρέας. Ο Χασάν ήταν τα δεύτερα. Εντάξει. Και ο Μασούρας που είναι βασικός. Ναι, ναι. Οι 7 στους 11 ήταν βασική, Κώστα. Μπράβο. Και αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν σχέσεις, αφού μας έβαλε 4, αποδεικνύει ότι δεν είμαστε φίλοι. Φάγαμε, μπορούσαμε να φάμε ένα. Αυτά μόνο τα σκέφτεσαι. Καλά. Αυτά μόνο εσύ. Μπορούσαμε να φάμε ένα. Μόνο εσύ. Μόνο περίμενε εσύ, λίγο. Βέβαια, αν ήταν 0-1, θα το λέγατε εσείς. Ότι μόνο ένα. Ότι το μόνο ένα, ναι, και πάτησε φρένο και τα λοιπά. Προσαρμόζομαι στον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να καλύψετε εσείς τα δικά σας. Προσαρμόζομαι. Πουλάτε τρέλα εσείς. Έχουν βγει αποφάσεις και λέτε δεν παίρνει την ουσία. Τι έγινε το ΚΑΣ, αλήθεια. Το ΚΑΣ τι έγινε. Το ΚΑΣ τι έγινε. Έχουμε ημερομηνία. Όχι. Την άλλη εβδομάδα, είπε ο Μπαλτάκος. Πάρε το φίλο σου, τον Βαγγέλη, να σου πει. Ποιος είναι ο Βαγγέλης. Ένας είναι ο Βαγγέλης. Ο Κουσουλάκης. Mm.
Ο Αλεξανδρής. Φίλος μου, Βαγγέλης, νομίζω ότι αυτός μπορεί να με ξέρει. Φίλος του Προέδρου, εντάξει. Α. Μην κολλάζει λέξεις. Δεν ασχολείται, με τον Ολυμπιακό. Ο Βενιζέλος. Δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Ο Βαγγέλης. Αυτό που έπρεπε να πάρω. Ο Θόδωρος. Αυτό που έπρεπε να πάρω. Αυτό που έπρεπε να πάρω τηλέφωνο και είναι φίλοι μου όντως, είναι να πάρω στη Νέα Δημοκρατία και να τους πω. Ο γραμμένος ο Βαγγέλης. Ναι. Και να τους πω ότι γιατί βγάλατε τροπολογία και σώσατε τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη Β' Εθνική. Άντε πάλι. Αν δεν υπήρχε τροπολογία, σε τελικό βαθμό στην Ελλάδα θα Β' Εθνική. Θα πάλευε για να μείνει στην κατηγορία στο ΚΑΣ. Σε εμάς γιατί δεν βγάλαμε μια τροπολογία τότε να μην πέσουμε. Σε εμάς γιατί δεν βγάζουμε μια τροπολογία τώρα να μην πληρώσουμε. Αυτά δεν λέμε. Να σκεπάζει τα πράγματα, Χρυσάνθη. Τι? Δεν σκεπάζομαι ποτέ και κοιμάμαι γυμνό Μάκη. Ένα σε τονάκι να βάζει γιατί να μην. Ούτε σε τονάκι, ούτε τίποτα. Ολόγυμνο. Να γυρνά πλευρό γαϊνί ούτε. Με air condition από πάνω γιατί είμαι θερμό. Τέλεια. Ένα γκροτέσκο θέαμα. Μα έφτιαξε τη μέρα. Πάω να φάω μια μπουγάτσα τώρα με τυρί. Λοιπόν. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε στην ειδησιογραφία. Ηρακλή θα μας πει τι γίνεται με το θέμα της τρίβλας. Διάβασα την ανακοίνωση. Να πάρω το Στράτο να βγει. Περιμένουμε. Πάρ' το να βγει. Πάρ' το. Όσο, το θέο μπορείς να το βγάλεις. Όσο θέλετε να βγάζετε πράγματα στη δημοσιότητα για να χαλάνε δουλειές, βγάλετε. Εγώ γιατί δεν βγάζω για, τίποτα. Γιατί για να χαλάνε. Βγάλαμε χθες τον κύριο Ποδίκη. Τελειώσαμε. Άκου λίγο. Δεν είναι λογική δημοσιογράφο αυτό. Εντάξει. Το να βγάλουμε για να χαλάμε. Όχι, εμείς θέλουμε να βγάλουμε για να φτιάξουμε. Βγάλαμε τον κύριο Ποντίκη και τελειώσαμε. Εμείς θέλουμε να βγάζουμε για να φτιάξουμε. Θα γίνουν, τη Δευτέρα που θα γίνει δουλειά θα βγάλουμε. Θα γίνει, θα γίνει. Σήμερα σας είπα την ανακοίνωση της Επιτροπής. Το θέο μπορούμε να το βγάλουμε. Που είναι φίλος μου. Όχι, έχει δουλειά. Έχει δουλειά. Δεν είναι λογική δημοσιογράφο υποχρήσαντος που έλεγε δεν υπάρχει διαρροή. Δεν υπήρχε σε μένα. Όχι, δεν έλεγα δεν υπάρχει. Δεν του ήρθε. Δεν του ήρθε. Δεν ήρθε σε μένα. Δεν του ήρθε. Και, δεν μια, ήρθε. Και μέσα σε 20 λεπτά στέλνει. Μετά του ήρθε. Επειδή φοράμε παντελόνια, εμείς μπήκαμε μέσα. Κοντά. Σε βέβαια. Μία ώρα, όχι μέσα σε 20 λεπτά. Από το, σε 20 λεπτά την ώρα. Σε δύο που ώρες. Έκλεισα. Στο τέλος εκπομπής ήρθε. Μία ώρα έκλεισα. Μία και 28 ήρθα. Στο τέλος εκπομπής ήρθε και το είπε. Μία και 10 μπήκε. Μπήκα με ενώ ήσασταν στο τρίτο ημίωρο. Μίλησα με συνάδελφο που μου είπε ναι, ήρθε. Και είπα και το είπα. Ναι, παιδιά, έγινε η διαρροή. Η οποία όμως ήταν λάθος. Τη χαλάσαμε. Τι έγινε αλήθεια με το Μαύρο Κώστα, πώς θέλουν αυτόν. Έχουμε μπαν. Έχουμε μπαν, ε. Την άλλη εβδομάδα που δεν θα έχουμε. Θα πάρει τον Ιδανικό από τον Ολυμπιακό. Είπε, δεν υπάρχει. Όχι, θα, τον θα τον πάρει ελεύθερος, μόνος. Ελεύθερος τον Άρη. Θα το δεις και στο δελτίο του. Και θα σε ξανακαρφώσει. Α, καλά, όσο γι' αυτό. Θα τον ψάχνει πάλι ο Μάτος. Ωρε Στέργιο, αν είναι ο Μάτος εδώ. Αν σε ενδιαφέρει να μας καρφώνει και να είσαι 50 βαθμούς σε κάθε πρωτάθλημα και 40 το και 30. Το 50 που λες είναι μια... 30. Όχι σε, Στέργιο, 30, είτε 30 είτε 130. Άκου λίγο Στέργιο μου, στην ίδια διοργάνωση τα παίζουμε. Στην ίδια διοργάνωση. Του... Στην... Όχι αφήγημα, πραγματικότητα. Αν είναι εσείς ικανοποιημένος με 60 εκατομμύρια budget να πετυχαίνεις ό,τι και ο Άρης, ο ανύπαρκτος, ο Βηταεθνικής, ο Τραχτερούλης και όλα τα υπόλοιπα, γιατί πέτυχες ακριβώς το ίδιο φέτος. Ούτε τίτλο πήρες, ούτε. Καταρχήν δεν κέρδισες. Δεν μπορώ να παίρνω κάθε χρόνο, Χρήστανθε. Τι να κάνουμε. Λέει, πήρα τρία δεν, και ένα πορτάκι. Δεν μπορώ να παίρνω κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να παίρνω κάθε χρόνο. Και αίτητος κιόλας. Ο Έχων στα 97 χρόνια ιστορίας του, τρία πρωταθλήματα. Θα σε ακούσει κάποιος και θα νομίσει ότι από τα 97 έχεις πάρει τα 40. Εντάξει, και έπρεπε να πάρει και άλλα 2-3. Κλεμμένα. Τρία! Και έχουν και 7 κύπελα. Πόσα? 7 κύπελα. 7 κυπελάρε έχει. Μισό αιώνα εσύ γεννημένο δεν είδε τον Άρη να σηκώνει κύπελο. Το έβλεπα κάτι στο μπάσκετ. Τι να κάνω. Το 32, κάτι σχέδια και κάτι σκίσα. 46, 46. Ναι. Και ένα το 70. Αυτό είναι. Ένα το 70. Αυτό είναι. Τέλο. Αυτό είναι. Τέσσερα. Τέσσερα τέτοια. Δεν λέω. Με τα μάτια σου να δει κάποιον τίτλο δεν ξέρει τι χρώμα έχει. Μόνο του κανδύου τρει τελικού που έπαιξε και είδε κύπελο. Πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Μπράβο Χρυσάνθε. Μπράβο Χρυσάνθε. Περήφανος. Να το ξαναβιώσετε και ναι. Γρήγορα εύχομαι. Ο Βελόνης. Αν εφαρμόζονταν οι νόμοι στην Ελλάδα, έπρεπε εσύ να το βιώσεις. Και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ το βιώσεις. Στο μπάσκετ όχι. Στο μπάσκετ ήταν τυχερός απλά. Θα το βιώσει. Τι θα το βιώσει. Παίρνει το Ζάρα τον Ηρακλή, ξύπνα. Και τι έγινε. Ελεύθερος παίκτης είναι. Ξύπνα, Στέργιο. Του παίρνει τον παίκτη μέσα από μεγάλη τα χέρια. Κάνω, ρε, δεν παίρνει κανένα να παίκτη. Του τα πει. Πες του τα, πες του τα. Τι να πω, άσε με ρε, και εγώ θα του πάρω δύο παίκτες. Έχουμε χίλια προβλήμα τώρα. Μαργαρίτης. Και εγώ θα του πάρω δύο παίκτες. Έχουμε χίλια προβλήματα. Πείτε τα, πείτε τα λίγο. Με την ομάδα μπάσκετ. Ο ένας είναι ασπρόμαυρος σήμερα και άλλος είναι μπλε. Είστε ωραία ντυμένοι. Βέβαια. Και φοράω και βερμούδα. Κώστα, πώς πάει ο Ζάρα στον ΠΑΟΚ. Ελεύθερος είναι. Ελεύθερος, αφού δεν έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ομάδα. Ένα πεντάρικο έχει. Ένα πεντάρικο. Ναι. Και για εμάς δεν τις 80. 63 πήρες εμάς.
Εμάς 80. Ε. Εντάξει, τόσο κοστολογεί και καλά κάνει. Και εγώ πιστεύω ταξίδι. Ποιον έχει μάνατζερ? Το Γκαπάζογλου. Ευχαριστώ. Ε, τι ρε Χρυσάνθε, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά δηλαδή, δεν το ξέραμε. Και το άρα ο Γκαπάζογλου πάει όλους τους παίκτες στον ΠΑΟ. Όχι όλους. Όχι το Σλαφτσάκι θέλει όχι. Να πάει. Και στον Ηρακλείο φέτος. Το Σλαφτσάκι. Είχε... Σλαφτσάκι θα πάει, δεν μπορεί τώρα να μην πάει. Ο Σλαφτσάκι έχει συμβόλαιο στον Άρη, Χρυσάνθε. Έχει συμβόλαιο. Και μιλάει με τον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο, δεν μιλάμε κανένα ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο. Αυτά που λέμε είναι όλα καφενιακά εμείς. Κώστα, δεν λοιπόν, είναι. Η πληροφόρηση που έχω εγώ δεν είναι από τις ίδιες πηγές μέσα. Εγώ όταν το είπα, Χρήστα, ήταν πριν δύο μήνες για το Μπράβο, Σλαφτσάκι. Εσύ το είπες καφενιακά. Εγώ το λέω πραγματικά. Τι πραγματικά. Είπαμε ότι ναι? όντως ναι? υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Αλλά το παιδί έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Α. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε που ο Κορνήλιος δηλαδή θέλει να τον πάει στον ΠΑΟΚ. Και χορηγός μας. Κορνηλιάρα. Ο οποίος έκανε. Ο Κόρνι Τόμσον. Να το πούμε ένα δημόσιο ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είμαι εγώ στην ομάδα. Αλλά Α, είμαι, πάλι θα μας είμαι συντοπίτης. Ένα δημόσιο ευχαριστώ. Γιατί έκανε. Τις φανέλες. Τις φανέλες του Σμυρναϊκού Βαθυλάκου. Ωραίες κιόλας. Να πούμε μπράβο στον Κορνήλιο. Εντάξει. Το γίγαντα αυτό. Μπράβο στον Κορνήλιο. Και τις έκανε και σε φίλο μας. Πέρι τις έκανε και σε φίλε. Τις κάλτσες λίγο. Τι, δεν τις έκανε ακόμα. Τις στολές πρέπει να τις δειγματίσουμε στο πανηγύρι. 20 Ιουλίου έχει πανηγύρι ο Βαθυλάκος. Πρόσεχε λίγο, σου παρακαλώ. Πρέπει να είναι ψηλά στον ιστό η φανέλα. Εντάξει, ο Πέρι δεν σε αυτά δεν. Τι. Θα σας έχει έτοιμους. Μας έχει έτοιμους. Του ζήτησε και μία έξτρα. Το ξέρουμε, το μάθατε. Για... μου το με τσαλτίδισα από πίσω. Ναι, ελπίζω να την έχει. Ανακοίνωση. ΑΕΛ. ΑΕΛ. Όχι, εναντίον μας. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου μετά τις μέρες που γεννήθηκαν τα δύο παιδιά μου και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Περίμενε μισό λεπτό. Τη ΑΕΛ ή του Κούγια. Τη ΑΕΛ. Είναι η ΣΑΕΛ της ΑΕΛ. Εταιρεία με ο Γιώργος Χρήστος, αντιπρόεδρος της ΑΕΛ μας, αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις και που σήμερα είναι φοιτής νομικής. Δεν γίνονται αυτά. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλύσει σε μια προσωπικότητα κρίσιμη στην κοινωνία. Είναι ένα σεμνό και ταπεινό παιδί που σέβεται όλο τον κόσμο. Και είμαι βέβαιος ότι κάθε μέρα θα γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Τη ΠΑΕ ΑΕΛ. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Εύχομαι όλοι οι γονείς όλου του κόσμου να ζουν τη χαρά που ζω εγώ σήμερα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο στον Ιω Κούγια. Μπράβο Αλέξη. Αυτά είναι ωραία, εντάξει. Αλλά τώρα μέσα τον επίσημο λογαριασμό τη ομάδα. Να έχει εύχομαι ο ιός πιο στιβαρές προτάσεις από τον πατέρα. Να μην λέει μία Μαριλής. Σκουπίδι και την άλλη Άντε να λέει φίλο. Βγάλε τον κούγια. Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί. Λοιπόν, όχι. Μαριλής, βάλε λίγο. Πήρε όλα 20 στέλα. Βάλε μια ανακοίνωση στο Λίμπερο. Ναι, δεν πρέπει. Όλα 20 τα πήρε να μην το ανακοινώσω. Παιδιά, εταιρεία του είναι φυσικά. Στο All About Alice βάλε τι χρυσάνθη στου βαθμού. Πώς δεν το έβαλε στο Facebook εσύ όπως κάνουν όλοι οι μπαμπάδες. Ποιο? Αυτό που βάζω τους βαθμούς. Εγώ δεν βάζω ποτέ. Και είμαι πολύ περήφανος και τα λοιπά. Όχι. Εγώ βάζω κανένα σουβλάκι, καμιά τούρτα, κανένα τέτοιο, καμιά όμορφη στιγμή. Καμιά τούρτα. Μέχρι εκεί. Τώρα τους βαθμούς και τα λοιπά. Όχι, αυγενάκαρος. Ενοχλούμε κάποιους με όσα έτσι, κάνουμε. Έτσι. Που θέλουμε να γεμίσουμε τις ομοσπονδίες με τα κόκκινα παιδιά μας. Έτσι, έτσι. Θα μπορούσα. Όχι, αυτό το λέω. Θα μπορούσα να αναλάβω υφυπουργός να είμαι ευχάριστος με όλους, ευγενικός, ατσαλάκωτος και να μην κάνω ουσία τίποτα. Σαν τους προηγούμενους δηλαδή. Ή να σηκώσω μανίκια και να δουλέψω για να μπει μια τάξη, έτσι. Να επιβάλλουμε διαφάνεια παντού, να νοικοκυρευτεί κάποιο πολιτικό τοπίο. Έτσι. Ναι. Πράττω το δεύτερο και λόγω χαρακτήρα. Ωραίος. Μπράβο. Τι δήλωση είναι αυτή. Πάλι δεν φεύγει. Αλλά δεν αλλάζω στο πάλι δεν φεύγει όπως διαρρέα. Δεν θα φύγει, όχι. Εσείς θα διαρρέατε, Χρήστα. Εμείς. Από το κόμμα σας έβγαινε. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Από το κόμμα έβγαινε. Δεν ισχύει. Το ίδιο. Δεν έχετε καμία πρόσβαση. Χρήστα, θα έλεγες ότι θα φύγει. Έλεγες ότι θα φύγει. Όχι τώρα, το Σεπτέμβριο σας είπα. Α, ναι, το είπα. Από το κόμμα έβγαινε. Είπα το Σεπτέμβριο. Εντάξει, τώρα δεν θα φύγει. Το Σεπτέμβριο είπα. Ωραία, άλλαξαν τα σχέδια, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε κακό. Ποιο είπε. Θα το δει το Σεπτέμβριο αν άλλαξαν. Τη κυβέρνηση. Θα δει το Σεπτέμβριο αν άλλαξαν. Και όσο τον ξεφωνίζουν αυτοί, τόσο θα τον κρατάει. Το ναι. Αυτή είναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Ολυμπιακού και Άρη, αυτό λες. Άρα το 80% της χώρας. Ναι. 79 Ολυμπιακός και ένα ο Άρης. Και 5! 85! Σύλλογος μεγάλος. Λοιπόν. Τι είναι αυτό το σύλλογος μεγάλος? Παναθηναϊκού είναι αυτό. Δεν έχει σημασία. Α. Όχι, δεν είναι του Παναθηναϊκού. Μεγάλη μου αγάπη Ολυμπιακέ. Ε, το σύλλογο μεγάλο δεν υπάρχει. Άλλον του Παναθηναϊκού το σύλλογο μεγάλο. Έβαλε λοιπόν το σύλλογο μεγάλο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Είπε λοιπόν του Παναθηναϊκού τα λόγια με του Ολυμπιακού τον Στέργιο, πε το ότι υπάρχει και τέτοιο. Δεν του λέω τίποτα. Σύλλογο μεγάλο δεν υπάρχει τέτοιο ρε και... φίλε. Να 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 νο να νι να νο να νι να. Να, να. Αυτό είναι του Ολυμπιακού και λέει σύλλογο μεγάλο. Δεν λοιπόν. Πα στην εκπομπή που κάνει το πρωί του κανάλι του Προέδρου με τα λαλαλαλαλα.
Και εδώ, υπάρχει σύλλογος μεγάλος μέσα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι ορισμένοι που κάνουν εκπομπή με του Ολυμπιακού και παρακαλά να πάνε στα κανάλια του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει. Και έχουν ίνδαλμα τον Τζουκαλά. Και εδώ υπάρχουν αυτά. Το Τζουκαλά, βέβαια. Τον έχουν ίνδαλμα. Και είναι και παρακαλά να πάνε στο payroll. Έχεις δει στο πάνελ αυτό του Αλφα και οι τρεις είναι μια στραμαλιά. Ναι, φυσικά. Η φωνή του Ολυμπιακού ακούγεται πολύ δυνατά στα Ριτζιανά τη Θεσσαλονίκη. Τάκι μου και Άκι μου. Η φωνή του Ολυμπιακού ακούγεται πολύ δυνατά, φυσικά. Αλλά επειδή είστε. Γκάγκες εντελώς. Και δεν κάνετε πικι-πικι-ποκοπόκο. Και τρώτε το σανό και δεν κάνετε πικι-πικι-ποκοπόκο. Λουστείτε τα. Το σανό είναι μόνο ερυθρόλευκο. Μετά σα στέει ο Ολυμπιακό σα που έχει βάλει του ζούρου ύπου. Μεγάλη μου αγάπη, λέει η Ολυμπιακάρα μου, λέει εκεί το τραγούδι. Όχι, λέει μεγάλο γκάγκε, καλά σου λέει. Το μεγάλη μου αγάπη είναι το ρεφρέντρε. Τώρα θα με βάλετε να το ψάξω. Ο σύλλογο μεγάλο είναι του Παναθηναϊκού. Σύλλογο μεγάλο δεν υπάρχει άλλο και τα λοιπά είναι του Παναθηναϊκού. Έτσι κι αλλιώ και εμεί όπω όλοι Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκοί είμαστε. Όλοι οι δημοσιογραφικοί Θεσσαλονίκη είναι όλοι βάζελοι. Πού είναι, όλοι. Ο φίλο μου την Αλεξάνδρεια. Χρήσα θεσί μικρό Παναθηναϊκό δεν είναι που έλεγε. Μια και μιλάμε για Παναθηναϊκού. Χρήστο Δημόπουλο. Έπρεπε να έχει φύγει χθες ο προπονητής. Όχι, φωνιάς, φωνιάς, φωνιάς. Έπρεπε να φύγει χθες ο προπονητής. Ο Φωνιάς, ο Παόξης. Όχι. Έπρεπε να φύγει χθες ο προπονητής, λέει. Σε ποια ομάδα, ο Δόνης. Ο Δόνης δηλαδή. Όχι, ο Φεραίρα. Α, καλά τα λέει. Εντάξει, άποψη έχει ρε παιδιά. Γιατί. Ο άνθρωπος που άφησε τον ΠΑΟΚ ανήμερα του τελικού και πήγε να υπογράψει με τον Βαρδελογιάννη. Και έχει ακόμα άποψη και του δίνεται βήμα για το αν πρέπει να φύγει χθες ή σήμερα ο Φεραίρα. Έκανε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία. Τα έχω γράψει, Χρυσάν. Έκανε τέτοια πράγματα ο Παναθηναϊκός. Θα λέω για όσους δεν γνωρίζουν. Όχι, τώρα είναι. Τώρα ο Αλαφούζος είναι φίλος μας. Ο Αλαφούζος είναι φίλος μας. Συμπορευόμαστε. Αυτό έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι διαχρονικά στερεώνει. Κατέβηκε η ομάδα παραμονές του τελικού. Ύμνος Ολυμπιακού. Ύμνος. Είχε την ευκαιρία να κάνει τον double. Στον τελικό με τη Λάρισα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με τη Λάρισα τα έχασες. Από την πίσω πορτούλα έφυγε ο Χριστάρας. Δεν μπορείς να περιμένει δηλαδή δύο μέρες. Στέριο, μην το πιάνεις αυτό το θέμα γιατί μέχρι και μάρτυρες σε δικαστήριο πήγα γι' αυτό. Άστο. Ότι. Εντάξει. Δεν έγινε έτσι. Δεν το ψάχνανε τον Χρήστο Δημόπουλο. Το 85 έγινε αυτό ρε παιδιά. Πού ξέρουμε τι έγινε. Έτσι σου είπαν και σένα. Δεν το είσαι, έχεις μαρτυρία προσωπική. Έχει προσωπική μαρτυρία. Θρύλε των γηπέδων. Ο Κούσπερ. Ολυμπιακέ. Ναι. Δαφνό Στεφάνο. Μένε. Και ένα να γε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μόνο εδώ ακούγεται ύμνος του Ολυμπιακού. Μόνο εδώ. Έφυγε. Στέργιο, γιατί έφυγε, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Οι δικοί σας λέγανε ότι είστε θρυλένες, όχι εμείς. Το σύλλογος μεγάλος που είναι. Δεν έχει σημασία. το έβαλα εγώ ποιητική αδεία. Έβαλε στα λόγια του ύμνου του Παναθηναϊκού. Παραμονές του τελικού. Ολυμπιακού. Παραμονές τελικού. Ο Άρης άφησε έξω τον Αουρέλιο και έπαιξε ο Καράμπελας. Γκάγκες λέει. Τι σχέση έχει αυτό. Με τον Δημόπουλο, ξέρω εγώ. Επειδή πήγε να μιλήσει, λέει και καλά στην Κύπρο. Α, για τον Δημόπουλο, ναι. Το κάνει σύγκριση με τα δικά του, ναι. Εντάξει, anyway, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να μην πάμε μέχρι τον ύμνο του Ολυμπιακού. Να το διαβάσω όλο, μου αρέσει. Στέρια, I love Ολυμπιακός. Τι άλλο θα κάνει αυτός, ρε φίλε. I love Ολυμπιακός. Red alert. Υπάρχει. Να το εναντίον μας. Τη δίνουμε μία, πάμε στο διάλειμμα να το ψάξουμε λίγο. Ναι, ναι. Έκλεισε προπονητή. Αποφάσισε την επιστροφή των 7 βαθμών. Να το! Στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε Στέργιο. Παρέβησε την υπόθεση εκ νέου στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ με την υποσημείωση να δικάσει την ουσία χωρίς να δεσμεύεται από το πόρισμα της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού. Άρα δεν επιστρέφεται. Χωρίς να δεσμεύεται. Εντάξει. Άρα δεν επέστρεψε. Την επιστρέφει στην ΕΠΟ, λέει. Και να δικάσει την ουσία. Αποφάσισε την επιστροφή 7 βαθμών. Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Αυτή είναι η πληροφορία που δίνει. Βγάλει τον Παλτάκο. Βγάλει τον Παλτάκο. Επιβεβαιώνεται. Από τον ΠΑΟΚ. Το επιβεβαιώσουμε. Αποφάσισε την επιστροφή 7 βαθμών, ξαναλέω, Χρήσανθε. Ναι. Και πάρε τον Καραπαπά. Αποφάσισε εκ νέου στην επιτροπή εφέσεων τη ΕΠΟ με την υποσημείωση να δικάσει στην ουσία χωρίς να δεσμεύεται από το πόρισμα τη Μαρούπα, του Αρκούδη, του Κουμπάου. Άρα να ξαναδικάσει δηλαδή και να τα ξαναβάλει μετά με μετά. Κάτσε, αφού λέει να ξαναδικάσει, γιατί λέει. Άρα όχι να ξαναδικάσει, να δικάσει για πρώτη φορά. Ωραία, ωραία, άρα να δικάσει. Άρα πώ αποφάσισε την επιστροφή. Αφού λέει να δικάσει. Το κάτι θα σου πούμε μετά το διάλειμμα. Θα μάθουμε. Αυτό είναι η διαρροή του ΠΑΟΚ προφανώς. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε. Δεν υπάρχουν διαρροές. Από το κάστο μάθατε. Δεν πήρα διαρροή. Δεν έχω πάρει τίποτα. Κάνω ρεπορτάζ. Κάνω ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει διαρροή. Μίλησα με δικηγόρο. Πάμε στο διάλειμμα και θα το πιάσουμε. Σωστά, θα το δούμε. Θα δούμε και τι θα γράψει τώρα οι άλλοι. Πρώτη εδώ η απόφαση του ΚΑΣ για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη εδώ. Μόνο εδώ. Θα τα πούτε.
Ναι. Νομίζω αδειάζει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αυγενάκη το ΚΑΣ. Να μην είναι δεσμευτική δηλαδή, λέει. Πολύ ωραία. Κάσαρος. Λοιπόν. Κάσερος, όχι Κάσαρος. Κάσαρος. Πρώτη εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί ερχόμαστε με καυτό ρεπορτάζ. Πάμε, φωτιά πήρε τώρα το ειδησιογραφία. Οπότε πάμε κι εμείς να μιλήσουμε με τον κατάλληλο για τέτοια ζητήματα. Σταύρος Κόλκας, κυρίες και κύριοι. Δεν κάνεις ντεμπούτο στην εκπομπή. Έχεις ξαναβγεί. Σεπτέμβριο. Έχεις ξαναβγεί στην εκπομπή, λέω. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάμαι να έχω ξαναβγεί. Άλλη μία φορά νομίζω έχεις βγει. Δεν ξέρω αν είπατε την υπόθεση του Κάστρου. Ναι, είπε ο Στέργιος την είδηση πριν το διάλειμμα. Απλά τώρα να μας την εμπλουτίσεις λίγο, να μας την διανθίσεις. Κοίταξε τώρα, υπάρχει ξεκάθαρα κάτι το οποίο περιμέναμε πώς και πώς. Επαναλαμβάνουμε την είδηση, είναι επιστροφή 7 βαθμών και παρέπεμψε την υπόθεση εκδήλωση στην Επιτροπή Εθέσεων της ΕΠΟ με την υποσημείωση να δικάσει στην ουσία της υπόθεσης χωρίς να δεσμεύεται από το πόρισμα της ΕΕΑ. Τι μας είπε λοιπόν το δικαστήριο εδώ, ότι αυτά τα σούργελα που βγάλανε την ανακοίνωση την εισήγηση της ΕΕΑ ώρα αγώνα, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ποτέ από αυτά τα εκτρώματα, κινδύνευσε κόσμος πραγματικά. Επειδή ήμουν στο γήπεδο δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ που με 45 χρονών έτρεμα, φανταστείτε ένα 20χρονο. Το ΚΑΣ λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο για αθλητικές υποθέσεις στην Ευρώπη, έκρινε ότι αυτή η εισήγηση είναι αστεία, δεν έχει καμία βάση νομική και προφανώς κατέληξε στο ότι δεν μπορεί αυτή η εισήγηση να έχει κάποια μορφή τιμωρία στον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στους 7 βαθμούς και βέβαια δίνει την υποχρέωση στην Επιτροπή Εφέσεων που δεν δίκασε, ό,τι λέγαμε δηλαδή όλο αυτό το διάστημα, να δικάσει κανονικά την υπόθεση και να μπει στην ουσία. Στην Επιτροπή Εφέσεων ή στην πρωτοβάθμια της Λίγκας. Πού το γυρίζει. Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει Λίγκα για το ΚΑΣΟ. Η Λίγκα είναι κομμάτι του συνεταιρισμού, είναι το επαγγελματικό. Άρα ακυρώνει τις δύο αποφάσεις, να το πούμε σωστά, και της πρωτοβάθμιας και της Επιτροπής Εφέσεων. Όχι, και ακυρώνει τα πάντα, φίλε. Μπράβο, αυτό λέω. Αυτές οι δύο είναι. Και της ΕΠΟ. Ναι, της πρωτοβάθμιας, λέω, και της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Των δύο δικαιοδοτικών οργάνων, να το πω απλά. Ακυρώνει ουσιαστικά ό,τι συνέβη στην Ελλάδα. Η υπόθεση πάει από το μηδέν. Στην Ελλάδα πάλι. Ωραία, εννοείται βέβαια ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση μέσω του Αυγενάκη και το Παπατζηδί και τη Μασέση με τη μεγάλη τροπολογία, εντάξει, που της εισήγησης τιμένης, δηλαδή ο καλός και ο κακός μπάτσος, μας το παίξανε, ένα πράγμα που αποδεικνύεται σήμερα. Δεύτερο που αποδεικνύεται είναι ότι οι τακτικοί δικαστές που τόσο αγώνα κάναμε για να μπουν και να μην βάζει ο καθένας τον κολλητό του στις επιτροπές και να βγάζουν τις αποφάσεις που θέλουν. Δεν έχει καμία διαφορά με αυτούς. Εντάξει, στην Επιτροπή Εφέσεων εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ θα το ζητήσει αυτό, να δικάσει την επόμενη εβδομάδα με διαφορετική σύνθεση βέβαια από τους Βριώνη Φιλόπουλο που συμμετείχανε σε αυτό που ακύρωσε το ΚΑΣ, που δεν τόλμησαν να μπουν στην ουσία της υπόθεσης και θεώρησαν δεσμευτική μία εισήγηση κωμωδία. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στήθηκε ξέχωρα από το τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα σοβαρό δικαστήριο να πάρει στα σοβαρά μια εισήγηση σαν αυτή της ΕΑ που η Μαρούπα με το μάτι έκοψε ότι δεν είναι τέλος πάντων αυτά τα λεφτά για το χτίσμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να πάρει στα σοβαρά ένα ανώτατο δικαστήριο το τι ακριβώς τους λόγους που δεν μπήκε ποτέ στην ουσία της υπόθεσης. Ένα δικαστήριο της Super League's και ένα δικαστήριο της Ομοσπονδίας θεωρώντας δεσμευτική αυτή την αθλειότητα. Ωραία, και η υπόθεση πάει από το μηδέν. Οι βαθμοί επιστρέφονται στον ΠΑΟΚ και αυτό που περιμένουμε, γιατί θα αργήσει, έχει ενημερώσει το δικαστήριο της Λοζάνης, του ΚΑΣ, της Γενέβης, συγγνώμη. Η Λοζάνη, πού είναι αυτό ρε Χρήστα, έχεις πάει και εσύ τέτοιες φορές. Τέλος πάντων, Γενέβη, ναι. Το σκεπτικό θα αργήσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνυπολόγησε το δικαστήριο στην υπόθεση της συγκεκριμένη. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η σκευωρία πλέον αποκαλύφθηκε
Και ο ΠΑΟΚ έχει τους 7 βαθμούς δικούς του και θα πρέπει τέλος πάντων ξέχωρα από το αγωνιστικό. Για μένα, όπως είπα και χθες, το αγωνιστικό είναι δευτερεύον. Το αγωνιστικό αποτύχαμε. Δεν σώζεται. Αν θα βγούμε δεύτερη, πρώτη, τρίτη, πρώτη δεν βγαίνουμε. Δεν το ξέρει κανείς. Ωραία. Αλλά αυτό που συνέβη στον ΠΑΟΚ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταγραφεί με μαύρα γράμματα για το ρόλο ενός υπουργού της κυβέρνησης, τον θλιβερό ρόλο, μια στημένη επιτροπή της κυβέρνησης που, αν θυμάσαι καλά, χρησιμοποιεί με άδειες σε άλλους φακέλους μετά από πράγματα που ισχυρίστηκαν πρόεδροι ομάδων, το θυμάσαι πιστεύω. Επί Πασόκ ήταν αυτό, Σταύρο. Δεν ήταν. Βενιζέλος ήταν. Δεν μας ενδιαφέρει, δε. Α. Η επιτροπή μας ενδιαφέρει. Α, τότε. Ναι. Άλλη επιτροπή ήταν, δεν ήταν η ίδια. Άλλη επιτροπή ήταν αυτή. Η ΕΕΑ ήταν η καλά περίπτωση. Όχι. Άλλη επιτροπή εννοώ σε σύνθεση. Άλλα μέλη. Άλλα μέλη. Ναι, για μια επιτροπή που βγάζει αποφάσεις παραγγελίες, έκανε άλλη μια παραγγελία και πήγε να ρίξει τον πάγο με το μυαλό της. Η επιτροπή πάντως αυτή έχει δώσει ούκο λίγες αφορμές σε μένα στο ρεπορτάζ μου, ειδικά η κυρία Μαρούπα στα παρελθόντα έτη. Πάντως Σταύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν εστερνίστηκε το ΚΑΣ την φιλοσοφία του Ολυμπιακού και των φίλων του ότι υπήρξαν δύο δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ΠΑΟΚ, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Όχι, το ξαναλέμε για να το επιδώσει ο Σταύρο Κόσμος, γιατί πολλοί λέγανε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις δικαστηρίων εις βάρος του ΠΑΟΚ. Υπάρχει απόφαση. Υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Διάβασε το σκεπτικό. Το σκεπτικό διάβασε. Οι αποφάσεις υπήρχαν, απλά ήταν διαφορετικές από αυτό που λέει το ΚΑΣ. Άκου λίγο, δεν υπήρχε καμία απόφαση, κανείς δεν δίκασε. Μία επιτροπή έστησε τον ΠΑΟΚ και οι άλλοι το στήσιμο το θεωρήσαν δυσμευτικό. Να σου πω ότι βγάζει ο Ολυμπιακός ή δεν θες να εκνευριστείς. Δεν με υποσχολεί τι βγάζει ο Ολυμπιακός. Εγώ ξέρω ότι λένε κάτι άλλο για απόφαση, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εμείς έχουμε την απόφαση στα χέρια μας. Εντάξει. Αυτοί λένε ότι έχει γίνει δεκτή και του Ολυμπιακού η προσφυγή στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι, γι' αυτό σου λέω, η κουβέντα κάνουμε τώρα. Εγώ δεν έχω την απόφαση όπως λες. Προφανώς βέβαια η απόφαση θα το ξεκαθαρίσει. Απλά ξέρεις μια απορία μόνο. Αν το σκεπτικό αργήσει να έρθει, πώς θα δικάσει λοιπόν το δικαιοδοτικό όργανο εδώ στην Ελλάδα αφού του επιστρέφει? Το ΚΑΣΟ λέει ότι ό,τι κάνατε βρε καραγκιόζητες είναι νομικά αστείο. Να το θέσω λαϊκά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, μαυρομάτιδες εννοείς, ναι. Πάρτε πίσω την υπόθεση. Ναι. Δικάστε κανονικά. Χωρίς να θεωρείτε δεσμευτική την εισήγηση. Έτσι, όχι, αυτό είναι χωρίς να υπάρχει εισήγηση. Χωρίς να υπάρχει εισήγηση, δεν υπάρχει καμία εισήγηση. Το χωρίς να υπάρχει πώς γίνεται όμως? Δεν υπάρχει εισήγηση. Είναι αφού στον ελληνικό νόμο όμως πρέπει να υπάρχει εισήγηση για να δικαστείς. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκητο, Χρήστοφε. Μην μπερδεύεσαι. Το ότι μπλέκετε τώρα εσείς στην πολιτεία... Εγώ δεν μπερδεύομαι καθόλου. Δεν σημαίνει ότι η πολιτεία θα παρεμβαίνει σε όλα τα θέματα του ποδοσφαίρου επειδή έτσι γουστάρει. Για να ικανοποιεί το χρηματοδότη της και τους φίλους της. Εγώ δεν μπερδεύομαι καθόλου, Σταύρο. Ωραία. Το ελληνικό όμως δίκαιο λέει ότι για αυτά τα θέματα είναι υπεύθυνη η ΕΑ. Λανθασμένα κατά την άποψή μου το λέει. Ωραία. Αλλά το λέει. Το ελληνικό δίκαιο λοιπόν, η FIFA και τα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα του εξωτερικού, των ομοσπονδιών, το έχουν γραμμένο εκεί που δεν χωρά μελάνι. Ναι, αλλά το επιστρέφουν σε ελληνικό δικαιοδοτικό όργανο να δικάσει. Σε ναι, της Ομοσπονδίας. Σωστά. Ναι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία εισήγηση. Αυτό λέει η απόφαση. Μάλιστα. Η απόφαση λέει δεν υπάρχει εισήγηση. Τέλος. Τι αποφασίσαν αυτοί εδώ? Μείον 7 στον, πώς το λένε, τη βαθμή πίσω. Τι είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω τι έχουν γράψει αυτοί εδώ. Ωραία, που κόψαν με το μάτι πόσο κοστίζει κάτι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Αυτή που πιστεύει ότι ο Σόρας έχει 600 δις στην άκρη. Πάει η εισήγηση της Επιτροπής. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Γιατί δεν μπήκατε στην ουσία δικαστήρια της Ελλάδος? Κρίνατε δηλαδή ότι αυτό το έγγραφο, αυτή η εισήγηση είναι νομικά σωστό? Από πού προκύπτει αυτό? Ωραία, μπείτε λοιπόν τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Εντάξει. Και τα ξαναλέμε. Μάλιστα. Προφανώς θα έχουμε και επίσημες... Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ωραία, να αποφασίσει κάτι και μετά να προσφύγει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός το ΚΑΣ. Ξανά. Εντάξει, ξανά. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, το σημερινό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και ειδικά η επικοινωνία του Ολυμπιακού που μας έλεγε
ότι θα εκδικαστεί τέλη Αυγούστου, ότι είναι τελειωμένη ιστορία, ότι ο ΠΑΟΚ θα πέσει, εντάξει, πώς το λένε, ότι δεν έχει καμία τύχη, μπλα 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 μπλα, σήμερα που μιλάμε, αυτό που αποδείχθηκε σίγουρα, είναι ότι αυγενάξει τον Ολυμπιακό στήσαν τον ΠΑΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία, το στέλεχός της, ωραία, που είναι ακόμα εκεί, που έχει πάρει την πιο διχαστική απόφαση μεταξύ Ελλήνων στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Αυτός ο άνθρωπος. Αφού κάνει τη δουλειά της, Σταύρο, πώς να μην μείνει εκεί τώρα. Ναι, ωραία. Δηλαδή, και μετά ήρθε να με σώσει εμένα Νέα Δημοκρατία. Ήρθε ο Κυριάκος να με σώσει, 75, ναι. Ναι, 75 σταθμούς μετρό, όλους στην Αθήνα και εδώ φταίνε τα αρχαία. Αυτοί θα με σώσουν εμένα. Πλέον λοιπόν, για να πάμε και στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι ότι με στήσανε και δεν πέρασε. Πέρα από αυτό, η ουσία του, θα τους το πω. Η ουσία του θέματος είναι ότι ξαναπάμε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για δικαστήριο και πλέον από μηδενική βάση. Ναι. Σωστά το λέω. Ο ΠΑΟΚ, είναι συν τρεις βαθμούς από την ΑΕΚ σήμερα. Ναι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει, ωραία, να γίνει άμεσα η εκδίκαση. Είναι, γιατί σύνθεση. Παίζει ρόλο το... Γιατί... για το Champions League πλέον. Ωραία. Άμεσα. Εντάξει, άρα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον διπλό πλέον το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ενώ θεωρητικά το είχε χάσει, θεωρητικά πάντα, για τη δεύτερη θέση. Δευτερεύον είναι αυτό, χρήσατε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πώς είναι δευτερεύον. Είναι, ρε. Ποδοσφαιρικά πέτυχα, άστο, ρε. Ναι. Το λέω εγώ. Εντάξει. Απέτυχα ποδοσφαιρικά και δεύτερο σταθμό. Ναι, αλλά είναι μια διαφορά εκατομμυρίων ευρώ στο. Θα σε βοηθήσει και στο Financial Fair Play. Συγγνώμη μου, μαζί σου, ρε, αλλά σου λέω είναι δευτερεύον. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω και το ηθικό κομμάτι. Ναι. Καταλαβαίνω το ηθικό κομμάτι είναι, και ότι εκεί στο χέρι ο Πάκου περισσότερο. Είναι το κομμάτι το οποίο θα απαγορεύσει στον Χ. Αυγενάκη. Ωραία. Περίμενε. Αν καταδικαστεί από την Επιτροπή Εφέσεων. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, εγώ σου λέω ναι. ότι αποδείχθηκε το στήσιμο. Μάλιστα. Δεν σου λέω ότι είμαι αθώος. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οκ. Okay. Συμπληρώνουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε κάτι άλλο. Ίσως λεπτομέρειες για την απόφαση, κάτι παραπάνω ενδεχομένως, μες την ημέρα. Σίγουρα θα υπάρχουν διαδρομές, ήδη βλέπω ένα post του Γιώργη Σαββίδη. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ είναι η σημερινή απόφαση. Σημασία δεν έχουν οι τίτλοι, τα γκολ, οι νίκες. Σημασία έχει η αξιοπρέπεια και η τιμή έννοιες αντίθετες με το κόκκινο σωματείο. Καλημέρα στον πιο περήφανο λαό του πλανήτη. Όπως είπε και ο Ιβάν, δεν θα πουλήσω ποτέ την τιμή μου, ακόμη και για όλο το χρυσάφι του κόσμου, καταλήγει ο Γιώργης Σαββίδης αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ένα αποστάσμα που έκανε στην, το πρώτο για, στο Instagram. Το πρώτο για ΠΑΟΚ, ναι. Μετά από τα υπόλοιπα με κατέβασμα φωτογραφιών κτλ. Και τη γυναίκα του κατέβασε, Χρήσαν. Και τη γυναίκα του... Γιατί? Ναι. Αυτό δεν παρακολουθώ, φίλε. Το Γιώργη δεν τον παρακολουθώ εγώ. Δεν είμαι ακόλουθος του. Τα φιλιά μου. Να είστε καλά, κύριε Κόλκα, ευχαριστούμε. Έχω ένα θέμα ρευστότητας. Ναι. Ωραία. Στο Θείο Βαγγέλη, Σταύρο. Στο Θείο Βαγγέλη. Στο Θείο Βαγγέλη, 2-10. Πόσα? Ναι. Έχουμε να δώσουμε σε συστών και τέτοια, φίλε. Δεν μπορούμε. Το Βαγγέλη είπα. Α, απλώς Σταύρο. Να τα δώσει μετά όμως. Επειδή έχω και εγώ ένα θέμα ρευστότητα, μπορείς να μου δώσεις εσύ. Εγώ κι αν έχω. Έχω να πάω και μέχρι την Τρίγλια. Καζατζίδης FM, λοιπόν, ακούτε Καζατζίδης FM. Ακού λίγο. Όσο θέλει. Να κάνω τα λεφτά την υγειά μου να έχω. Ο Κώστας πρέπει να πάει μέχρι την Τρίγλια. Ας είχα την υγειά μου και ήμουν φτωχός, Σταύρο. Μέχρι την Τρίγλια πρέπει να πάει ο Κώστας. Έχουμε κανένα μπάτζετ. Εντάξει, έχω 4 ευρώ να πει να του πάρει. Ωραία. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν, το ξέρω δυστυχώς. Ναι. Και ο τραγουδικός κιθαρίστας στο Rolling Stones γελάει με μαύρο δάκρυο ότι το ακούει αυτό. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν. Το γελάκι 18 φορές αίμα. Που είναι 89 χρονών, α πούμε. Και γελάκι το αίμα του αλλάζει. Έγινε, θα έχουμε λεπτομέρειες και πιο μετά. Του άρεσε. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Γεια. Πω, να τον προλαβαίνεις γιατί το κλείνει γρήγορα. Όχι, πήγα άσυχος. Να τον προλαβαίνεις γιατί το κλείνει γρήγορα αυτό στο τηλέφωνο. Λοιπόν. Αυτό που είπε και ο Σταύρος, σημαντικό θέμα τώρα μιλάμε προέκυψε. Για το απόλυτο άδειασμα της Μαρούπα και τους νίντζα της και τις εκτιμήσεις που έκανε με το κινητό.
Δηλαδή πήγε, ρε φίλε, ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πήγε άλλη με το κινητό στο Λεσσαλέ. Πρόσεξε τώρα. Και είπε ότι δεν λειτουργεί το Λεσσαλέ. Και εκτίμησε ότι η επένδυση που έγινε από τον ανιψιό του Ιβάν Σαββίδη δεν δικαιολογεί αυτά τα χρήματα. Πήγε, ρε φίλε, άλλη με το κινητό. Η εκτιμήτρια, μεσήτρια, οικονομολόγο, διεθνολόγο, συνωμοσιολόγο. Άσε με, ρε φίλε, τώρα. Smartphone ήταν. Άσε με τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή βλέπω και τη διαρροή του Ολυμπιακού. Η διαρροή του Ολυμπιακού. Σου έχετε απευθύνσει τι, όχι, στο 10 λεπτό. Εδώ δεν μου έρχεται το Άρη. Δεν έρχεται το Άρη. Και το Άρη σου έρχεται στην έξι. Λοιπόν. Η μουσική χαμήλωσε λίγο. Ναι. Επειδή είμαι έμπειρος σε αυτά τα θέματα, όπως έχεις αναγνωρίσει. Ναι. Το ΚΑΣ, στο ΚΑΣ μάλλον, ξεκάθαρα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Από τη διαρροή του Ολυμπιακού σας το λέω αυτό. Ναι. Στο ΚΑΣ κερδίζει ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ. Πες μας τώρα τι λέει. Επιστρέφει τους 7 βαθμούς μέχρι να, για να ξαναδικαστεί, ναι, στην Εφέσεων. Το μόνο που αναγνωρίζει στον Ολυμπιακό, ναι, είναι ότι έχει ένομο συμφέρον, γιατί ήταν υπό αμφισβήτηση αυτό. Δηλαδή αν μπορεί να παρέμβει κτλ. Ναι, ναι. Ότι έχει όντως ένομο συμφέρον κτλ. Και έχει το δικαίωμα παρουσίας και στην Εφέσεων και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει νέα καταγγελία. Κατάλαβες. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό. Αλλά στην ουσία του πράγματος την επιστρέφει στην Εφέσο να ξαναδικάσει. Αφού δίκασε η Εφέσο, έλεγες. Να ξαναδικάσει, είπα τώρα. Ξανά, είπα το ξανά. Φυσικά και δίκασε. Αφού βγήκε το απόφαση. Ναι. Χωρίς να θεωρεί δεσμευτική την εισήγηση της ΕΑ. Δεν ξεκαθαρίζει στη διαρροή του Ολυμπιακού αυτό που είπε ο Σταύρος. Δηλαδή ότι αν ισχύει χωρίς να είναι δεσμευτική ή δεν ισχύει καθόλου. Αυτό δεν ξεκαθαρίζουν αυτή τη διαρροή τους. Η νέα βαθμολογία των play-offs. Στο συν 3 ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ από τα δεξιά, ο Σιμόες. Ο 8 είναι που θα πέσει στην Πινελίκη όμως με τα λαϊκά δικαστήρια. Τώρα θα πέσει πιο πολύ Πινελίκη. Τώρα θα πέσει στην Πινελίκη. Γιατί οι βαθμοί δόθηκαν. Τώρα αγωνιστικά πικι-πίκι ποκοπόκο. Απέτυχα, είπε ο Σταύρος αγωνιστικά. Πικι-πίκι ποκοπόκο και δίκιο έχει. Τι θα πει. Σωστά το ναι, λέει. Γιατί έφυγε όμως ο συνάδελφος. Κάνει ρεπορτάζ. Γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Λάξε. Και τώρα είναι η ώρα κρίσιμη, γιατί το ρεπορτάζ Παρασκευή τρέχει. Παρασκευή μεσημέρι. Ναι, ρε παιδιά. Ρε, εσύ στο ΚΑΣ. Ναι, ρε παιδιά. Και κλείνουμε και νωρίς. Πότε βγαίνει η απόφαση, ίσα ίσα. Ευνόησε τις εφημερίδες αυτό. Σκέφτεσαι, άμα έβγαινε 8 η ώρα η απόφαση. Χρήσατε οι εφημερίδες κλείνουν. Δεν θα το είχε κανένας. 4 η ώρα κλείνουν. Ναι. Άμα έβγαινε 8 η ώρα δεν το είχε κανένας. Όπως εδώ οι συνάδελφοι σε μια εφημερίδα. Και που το είχαν. Που βάλαν για τον δέτιονα. Για τον πήγα να πάρω παγωτό τις προάλλες από τα 4ALL για να μπείτε και να μπω και στο διαγωνισμό. 7 years 4ALL. Στα 4ALL των Μπεύκων που είναι τα καλύτερα 4ALL. Λοιπόν, γιατί τον Μπεύκων τα καλύτερα. Εντάξει, εγώ από αυτά που πηγαίνω, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εξυπηρετήσεις. Ναι. Τα παιδιά είναι όλα πολύ πρόσχαρα και εξυπηρετικά. Πήγα να πάρω παγωτό λοιπόν για να μπω στο διαγωνισμό 7 years 4ALL με 50 μεγάλα δώρα. Ναι. Να πάρω το αυτοκίνητο. Και είδα εκεί κάτι εφημερίδες, λέω και με τη μάνα μου, λέω μάνα. Τι φυλάδια πραγματικά δηλαδή. 24 έχουν γίνει. Φυλάδια. Λοιπόν, καλεσμένο έχουμε Κώστα. Θα έχουμε λίγο συνέχεια στην κουβέντα. Πάμε. Θα έχουμε λίγο συνέχεια στην κουβέντα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Που είχαμε με τον Σταύρο Κόλκα. Ναι. Λίγα λεπτά νωρίτερα. Θα καλησπερίσουμε τον Τάκη Μπαλτάκο εκ των νομικών του ΠΑΟΚ στην πολύκροτη αυτή υπόθεση. Αυτή είναι η μέρα. Δικαίωση. Να λίγο και από την πλευρά του. Καλησπέρα. Τι ακριβώς γνωρίζει μέχρι στιγμής, γιατί είναι φρέσκα και η απόφαση. Φαντάζομαι και εσείς ενημερώνεστε συνεχώς. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να σας πω το εξής. Ότι είναι θρίαμβος για τον ΠΑΟΚ, είναι θρίαμβος για τους δικηγόρους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι φάγανε πολύ ξύλο τόσους μήνες και πολύ bullying από τον Ολυμπιακό, όλοι οι δικηγόροι, και εγώ φυσικά πρώτος και καλύτερος, αλλά περιμέναμε γιατί γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Αυτό λέει ο λαός και έχει απόλυτο δίκιο. Σωστό. Έρχεται σωστό. Λοιπόν τώρα το ΚΑΣ, επιστρέφει τους 7 βαθμούς και υποχρεώνει την Επιτροπή Εφέσεων να δικάσει την υπόθεση εκ νέου όποτε θέλει. Θέλει αυτήν την εβδομάδα, θέλει του χρόνου, θέλει σε 10 χρόνια, όποτε και να δικάσει όμως, είναι υποχρεωμένοι οι εφέτες να μπουν στην ουσία. Να αγνοήσουν το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να μπουν στην ουσία και να δεχθούν αυτό που τους λέγαμε, ότι δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης που έχει 7 γηπεδάκια για να προπονούνται οι έφηβοι να ελέγχει μια ολόκληρη ΠΑΕ του Συγγελίδη και του Πανόπουλου. Αυτό ακριβώς έκανε το ΚΑΣ σήμερα, είπε το αυτονόητο. Εγώ το έχω πει από τον Δεκέμβριο, χαίρομαι που το έχω πει από τον Δεκέμβριο και μίλησα πάρα πολύ, με πολύ κόστος προσωπικό, και έρχεται τώρα η στιγμή να έρθει το ΚΑΣ και να πει ακριβώς αυτά που εγώ έλεγα από τον Δεκέμβριο. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, δικάστε την ουσία. Αυτό είναι όλο. Ουσιαστικά κύριε Μπαλτάκο, το είπε και ο Σταύρος νωρίτερα, απογυμνώνεται πλήρως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Πλήρως, ακριβώς. Είναι, σαν είναι να πολύ ευγενική αυτή η έκφραση που λέω, γιατί είμαι και στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω άλλη έκφραση, είπα στο μυαλό μου. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι, μέσα σε όλα τα άλλα. Αυτό ακριβώς είναι. Απογυμνώνεται η Επιτροπή, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι κόλαφος, με μάλλον μην πω αυτή τη λέξη, δεν πρέπει. Είναι κακό, να μην πω κάτι χειρότερο, για την Επιτροπή Εφέσεων. Να έρχεται σωστό και το αυτό. ΚΑΣ, να έρχονται δηλαδή οι δικηγόροι, οι δικαστές από την Ελβετία και να τους λένε ότι δεν το κάνατε καλά, έπρεπε να μπείτε στην ουσία. Δεν είναι δυνατόν εφέτες να πείθονται από τα επιχειρήματα μιας Επιτροπής του Δημοσίου που δεν έχει κανέναν δικαστή μέσα. Παρά μόνο έναν ο οποίος είναι απόστατος αξιούχος. Τώρα... Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν τότε, το λάθος, έρχεται τώρα το ΚΑΣ και τους υποχρεώνει να το κάνουν σωστό. Αυτό είναι όλο, πρόκειται για θρίαμβο 100%. Διευκρινίστε μας κάτι τώρα για την επόμενη ημέρα, γιατί είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη στο ΚΑΣ. Καταρχήν, ναι. Επιστρέφει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ναι. Υπάρχει κάποια υποχρέωση, δέσμευση ή μη δέσμευση, το ποιος θα δικάσει, δηλαδή αν δικάζουν οι ίδιοι που το δίκασαν ή άλλοι. Θα σας πω, η Επιτροπή Εφέσεων έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, ο ΠΑΟΚ έχει αναφέρει μάλλον στην επιθεώρηση του Αρείου Πάγου δύο εφέτες, τον πρόεδρο και τον κύριο Βριών. Εκείνο το οποίο λοιπόν πιστεύω, χωρίς να θέλω να προδικάσω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό θα έκανα πάντως εφόσον θα είμαι εκεί φυσικά. Θα ζητήσει εξαίρεση. Θα ζητήσει εξαίρεση. Φαντάζομαι θα εξαιρεθούν και άλλα από μόνοι τους, φαντάζομαι. Από μόνοι τους μη βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο, το από μόνοι τους... Δεν το ξέρουμε. Αλλά και να σας πω και κάτι. Ναι. Είτε είναι είτε δεν είναι, είναι υποχρεωμένοι να μπουν στην ουσία. Όταν μπουν στην ουσία, θα πέσουν πάνω σε τοίχο, διότι όπως έχω πει πολλές φορές, κουράστηκα να το λέω, και σε εσάς το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι αυτός που ελέγχει τα γηπεδάκια, ελέγχει και μια ολόκληρη ΠΑΕ. Τότε ο Παναθηναϊκός ελεγχόταν την Παιανία, και κάθε ομάδα που έχει ένα βοηθητικό γήπεδο, ποιος είχε το βοηθητικό γήπεδο, θα έλεγε και την ΠΑΕ. Πράγματα τα οποία είναι πεδαριώδη. Αυτό λοιπόν υποχρεωμένοι να ψάχνουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον η Επιτροπή Εφέσεων θα πάρει το βάρος της όποιας απόφασης. Είτε είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, είτε είναι υπέρ του Ολυμπιακού, είτε είναι υπέρ της Ξάνθης, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν θα μπορούν να πούνε, α, τι να κάνουμε. Αυτή ήταν η επιτροπή που αυτό μου στείλει η επιτροπή, είναι δεσμευτική, τι να κάνω. Πλέον παίρνουν το βάρος της απόφασης είναι δική τους απόφαση πλέον. Των δικαστών. Αυτό είναι σημαντικό, σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό. Πείτε μου κάτι, γιατί μιλάμε για ΠΑΟΚ, μιλάμε για Ολυμπιακό, μιλάμε για Ξάνθη, είπαν τίποτα. Ξέρετε. Δεν το ξέρω. Δεν μου είπαν από τον ΠΑΟΚ, δεν μου είπαν για την Ξάνθη. Λόγω του δικαίου με την UEFA, αυτό λέω. Που λέει η UEFA ότι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί μην πω κάτι που δεν ξέρω. Διότι ο Μαυρομάτης, με τον οποίο μίλησα και μου διάβασε το διατακτικό, ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΟΚ, δηλαδή που μου διάβασε το διατακτικό της απόφασης. Δεν μου είπε κάτι για την Ξάνθη, δεν προλάβαμε. Βέβαια να πω και το εξής. Η Ξάνθη δεν έχει προσφύγει στο ΚΑΣ. Κάνω λαθός. Για τους 7 δικούς της βαθμούς. Αυτό λέω. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να απαντήσω για την Ξάνθη. Δεν πρέπει να απαντήσω. Πρέπει να μιλήσω στον δικηγόρο της Ξάνθης. Δεν θέλω να πω κάτι για την Ξάνθη. Προσφυγή πάντως νομίζω δεν έχει κάνει. Δεν αφορά. Από ό,τι ξέρω δεν έχει κάνει, αλλά άρα... μην με ρωτάτε για την Ξάνθη. Δεν μπορώ να απαντήσω. Εντάξει, κατανοητό. Άρα δικάζει πλέον η Επιτροπή Εφέσεων. Δικάζει η Επιτροπή Εφέσεων. Πόσοι είναι τα μέλη, έχουμε αριθμό? Πέντε. Άρα αν βγουν οι δύο, μένουν οι άλλοι τρεις. Μια στιγμή, παιδιά, πέντε είναι τα μέλη, αλλά ναι. Δικάζει με τριμελή σύνθεση. Μάλιστα. Τρεις δικάζουν πάντα. Τρεις εκ των πέντε δικάζουν, δεν δικάζουν πέντε μαζί. Οπότε μπορεί να δικάσει με τριμελή σύνθεση, χωρίς να είναι κύριοι Φιλόπουλος και Βριώνης, αν εξαιρεθούν, αν θέλουν να εξαιρεθούν, αν δεχτεί την εξαίρεση το δικαστήριο. Ποιος αποφασίζει για την εξαίρεση? Αν αυτοί πούνε ότι δεν έχουν. Οι ίδιοι. Οι πέντε δηλαδή. Ναι, οι πέντε, ναι. Όχι. Φυσικά, ναι. Η Επιτροπή Εφέσεων. Α, αυτοί οι πέντε δηλαδή λένε ναι, μένω έξω, παιδιά, ή όχι, δεν μένω έξω. Στην ουσία οι τρεις θα αποφασίσουν για τους άλλους δύο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Διότι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την απόφαση του ΚΑΣ. Αυτό μετράει. Και μην ξεχνάμε το πρώτο σκέλος είναι οι 7 βαθμοί που επιστρέφονται. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Αυτό είναι όλο. Πάντως, κύριε Παλτάκο, είναι μία ήττα. Το λέει γνωρίτερα και ο Σταύρος ο Κόλκας και για τον Ελευθέρη Αυγενάκη, η περίφημη επιτροπή του. Απολύτως. Εντάξει, τα παλιά τα μέλη, η Μαρούπα, η εκτιμήτρια κτηρίων, ο κ. Αρκούδης. Αυτή άτομα... η δύο που είπες είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει την ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει την ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Αν είναι ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι ΠΑΣΟΚ και αν είναι και ΚΑΠΑΚΑΠΑ. Δεν διορίστηκαν επί Αυγενάκη αυτό. Όχι, μα πήγα να πω τα παλιά μέλη παρεχθήσαν και η καινούργη του Αυγενάκη, ο κουμπάρο του. Το ομολόγησε εδώ στο Λίμπερο για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες ο κουμπάρος του αδερφού του. Να είμαστε ακριβείς. Και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Και ένα είναι αυτό, κύριε Μπαλτάκο, νομίζω συμφωνείτε. Και το άλλο είναι ότι χρειάστηκε να ταλαιπωρηθεί τόσο ΠΑΟΚ για να φτάσουμε στο αυτονόητο ότι αυτή η επιτροπή, όπως ήταν δομημένη και με τα επιχειρήματα που έγραψε στο σκεπτικό της, δεν είχε καμία απολύτως έτσι λογική να καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτή την επιτροπή τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν ήταν πέντε νομικοί και άλλοι τρεις πιο αξιόλογοι και αξιόπιστοι άνθρωποι, ίσως να μιλούσαμε διαφορετικά. Αλλά αυτή η επιτροπή δεν θα μπορούσε να καταδικάσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό επί το κάτω. Να σας πω κάτι το οποίο εγώ το έχω πει πολλές φορές και το πιστεύω απόλυτα. Είχα πει προχθές σε έναν συναδελφό σας, δεν ξέρω αν είστε εσείς, ότι δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέχρι 31 Δεκάτου να ξέρανε μπάλα και να ήταν πρώτοι και από πρώτης πρώτου και μετά να ξεχάσανε την μπάλα και να κινδυνεύουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επέξανε με τον Άρη, αυτό κύριε το Μπαλτάκο, έκανε... γι' αυτό. Και με τον Παναθηναϊκό παίξε, δεν το θυμάμαι. Σωστό! Σωστό! Έχετε δίκιο! Μια που είπατε Παναθηναϊκό. Άστο να απαντήσω. Έχει σημαντική ερώτηση. Συνεχίζετε, κύριε Μπαλτάκο. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν και να μου θέλετε, εγώ τελειώνω εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο παρά μόνο ότι πρόκειται για θρία μου. Εκείνο το οποίο συνέβη λοιπόν είναι ότι η ομάδα αυτή, επειδή δεν έχει την εμπειρία την διοικητική που έχουν οι ομάδες Αθήνας, η ομάδα του ΠΑΟΚ γενικά δηλαδή, ο οργανισμός, οπωσδήποτε συνταράχθηκε από αυτό το γεγονός και αυτό το σοκ το οποίο υπέστη ο οργανισμός του ΠΑΟΚ πέρασε και στο γραφείο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πάρει πίσω ο ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει χρόνο. Αλλά από την άποψη την νομική, πρόκειται για θρίαμβο. Πρόκειται για θρίαμβο. Εκεί θα πρέπει να μείνετε. Αυτό είναι ο τίτλο. Θρίαμβο. Η δουλειά δεν του Ολυμπιακού έγινε, κύριε Μπαλτάκο, πάντως. Γιατί εγώ νομίζω αυτή ήταν η δουλειά του. Να προκαλέσει μια τεράστια. Ναι, η αγωνιστική ζημιά έγινε. Δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Γιατί όποιο πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα υποβιβαστεί ή σε άλλο κόσμο ζει ή απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακό το ήξερε. Τώρα μεταξύ μα. Να σα πω κάτι ακόμα. Αν εγώ βγήκα από το Δεκέμβριο και έλεγα. Και όταν μπήκα στην υπόθεση το έλεγα περισσότερο ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Το έλεγα γιατί ξέρω πως μια ομάδα επηρεάζεται και προσπαθούσα να δημιουργήσω ένα αντίβαρο σε αυτά που έλεγε ο Ολυμπιακός, ότι υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε ο ΠΑΟΚ, διαλύθηκε ο ΠΑΟΚ. Προσπαθούσα μόνος μου, λέγοντας συνέχεια την ίδια φράση, να δημιουργήσω ένα αντίβαρο. Δεν είναι εύκολο αυτό όμως. Ναι. Ναι. Ένα λεπτό από την καλοσύνη σας, κύριε Μπαλτάκο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Παντελώς άσχετο με την υπόθεση, πολύ σχετικό όμως με τη δική σας δραστηριότητα και εμπειρία. Τι γίνεται με την περίπτωση Βασιλακόπουλου, με τον νόμο, με τον νόμο που λέγεται ότι είναι αντισυνταγματικός, με την παρουσία του στις εκλογές. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί και εκεί τρογόμαστε στο ελληνικό μπάσκετ εννοώ. Και εμείς ως μπασκετικοί, επειδή ξέρω ότι και εσείς είστε πολλά χρόνια παράγοντας και πρόσφατα συναντηθήκατε. Τι γίνεται, εξηγήστε μας τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Τι σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Το Σύνταγμα, γιατί η Ελλάδα είναι συντεταγμένη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι έχει Σύνταγμα. Ωραία. Δεν είναι χώρα σύντακτη. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνεταιρίζονται. Δηλαδή να δημιουργούν ενώσεις, σωματεία. Σωστά. Η ΕΟΚ είναι σωματείο. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο νόμος και να πει ότι σε αυτό το σωματείο που λέγεται ΕΟΚ ή κολυμβητική ομοσπονδία ή όποια ομοσπονδία, σωματεία ναι, όμως, ναι. Δεν θα συμμετέχουν στη διοίκηση εκείνοι που έχουν περάσει τα 71, τα 45, τα 12 ή τα 62. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να μπει ηλικιακός περιορισμός. Άρα λοιπόν τι θα συμβεί. Θα πάει ο Βασιλακόπουλος και θα εκθέσει υποψηφιότητα κανονικά. Ναι. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ θα εγκρίνει αυτή την υποψηφιότητα και όποιος έχει το θάρρος και όπως έχει και τη θέληση, ας πάει στα δικαστήρια και να μπορέσει να κερδίσει και να πει δηλαδή ότι κακώς η ΕΟΚ ενέκρινε την υποψηφιότητα Βασιλακόπουλου, διότι υπάρχει ένας νόμος που λέει 71 ετών. Ναι. Και αν αύριο ο νόμος λέει 65, αν αύριο λέει 52, τι θα γίνει. Ο νομοθέτης θα βάζει όρια ποιος θα είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου. Δεν μπορεί να κερδιθεί τέτοια δίκη. Το λέω με την ίδια άνεση που έλεγα στο δικαίωμα. Δεν μπορεί να κερδιθεί η υπεύθυνη του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός το ΚΑΣ. Με την ίδια άνεση σας λέω ότι δεν μπορεί να χάσει ο Βασιλακόπουλος ούτε στις εκλογές ούτε νομικά στα δικαστήρια. Καλά, στις εκλογές τώρα αυτό είναι άλλο ζήτημα, αλλά στα δικαστήρια. Εγώ κύριε Μπαλτάκο λέω συνεχώς. Βλέπω μια συμπάθεια. Πώς μπορεί να κρίνεται ένας πολιτικός ικανός ακόμα και στα 85 στα 90 του για το ελληνικό κοινοβούλιο που έχει να διαχειριστεί τις τύχες του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να κριθεί ένας άνθρωπος για να διοικήσει ένα σωματείο στο μπάσκετ. Πραγματικά. Αυτό λέω και εγώ. Ακριβώς αυτό. Να μπει ώρα, να μπουν ώρα σε όλο τον κύριε Μπαλτάκο, να μην έχουμε πολιτικούς 75, 80, 105. Όσο γιατί κρίνει ο καθένας και τον κρίνουν και οι εκλέκτορες. Όχι, αν θέλουμε να βάλουμε όρια. Εγώ λέω να μην βάλουμε όρια. Μα θα τον κρίνουν τα σωματεία. Τα σωματεία μπορούν να πούν ότι ναι, είναι ακόμη ικανός τα 72 του να διοικήσει. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα και κλείνω γιατί πρέπει να μην. Ναι. Είμαι έξω από δικαστήριο τώρα. Ναι. Εκείνο το οποίο θα σας πω είναι το εξής. Όποιος θέλει να κερδίσει τον Βασιλακόπουλο,
να κατέβει στις εκλογές και να τον κερδίσει. Σωστό. Όχι να τον αποκλείσει με νομοθετικά κείμενα. Δηλαδή αυτό είναι δειλία. Είναι δειλία αυτό για όποιον προσπαθεί να το κάνει. Σωστό. Το λέω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτάκο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μεσημέρι, να είστε καλά. Λοιπόν, θρίαμβος. Έδωσε και τον τίτλο. Θρίαμβος. Θρίαμβος Βασιλακόπουλου. Θρίαμβος Βασιλακόπουλου. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω έχει διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λέω το παράθυρο γιατί χτυπάνε τα τρυπάνια απ' έξω και τα λοιπά. Γίνεται χαμός. Λοιπόν. Έχω μια υποψία ότι ίσως έχει θέμα το σύστημα με τα μηνύματά μας. Γιατί βλέπω μόνο ένα σημερινό. Έχουν εξαφανιστεί και τα πρωινά και. Α, να βάλουμε τις ημερομηνίες σωστά. Ναι, σωστά είναι οι ημερομηνίες. Εντάξει, θα δω αν μπορούμε να το. Άμα χαθεί και τα πρωινά, ναι. Και, δηλαδή ενδεχομένως έχουν χαθεί και μερικά που έστειλαν φίλοι του ΠΑΟΚ μετά την εκδίκαση. Την απόφαση από το ΚΑΣ. Ναι, ενδεχομένως λέω. Εντάξει, μπορεί να μην στείλανε, αλλά έχω την υποψία ότι μπορεί και να έχουν χαθεί μερικά μηνύματα ή να εμφανιστούν στη συνέχεια. Εμείς δίνουμε ένα t-shirt. Από την μπουτίκ της ΠΑΕΑΡΙΣ FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54222 έχετε ακόμα ένα τεταρτάκι περίπου για να μπείτε στην κλήρωση. Μαζί μας είναι η υποτοπία Ινωπία Θράκης. Εντάξει, σωστά άνοιση και ειδικά καλοκαίρι είναι η εποχή του ούζου, του τσίπουρου, με γλυκάνες, χωρίς ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι. Με δύο παγάκια, χωρίς πάγο, με πολύ νερό, με λίγο νερό. Οι παραλλαγές είναι πολλές. Αυτό που υπάρχει όμως στο κοινό παρονομαστή είναι ότι εάν εμπιστευτείτε την υποτοπία Ενωπία Θράκης δεν θα βγείτε χαμένοι. Μιλάμε για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που μας συντροφεύουν και στην παρέα, στο σπίτι, στο ταβερνάκι, στην παραλία. Το ούζο πάει παντού. Εντάξει, γίνεσαι και ευθύς, Χρήσανθε. Γίνεσαι ευθύς. Βέβαια. Και θρακιώτικο ούζο 7 και θρακιώτικο τσίπουρο εωθηνών. Μιλάμε για ένα ούζο απαλό και γλυκόπιωτο και ένα τσίπουρο διπλής απόσταξης από επιλεγμένα σταφύλια. Μαζί μας CFD Carpets Κολοκυθάς. Δεν νομίζω, ξαναλέω, να έχει κάποιος χαλί στο σπίτι αυτή την εποχή. Εντάξει. Για να τα έχετε καθαρά με τη νέα σεζόν από το χειμώνα, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-762-164. Έρχονται οι άνθρωποι των CFD Carpets Κολοκυθάς στο σπίτι σας εντός 48 ώρων. Τα παραλαμβάνουν, τα καθαρίζουν και χαλιά και στρώματα και παπλώματα, αλλά και τα σαλόνια. Χρειάζεται, παιδιά, που και που να τα ανανεώνουμε όλα αυτά. Και τα στρώματα και τα σαλόνια και τα παπλώματα. Λοιπόν, σας έλεγε ο κόσμος νωρίτερα και για τον διαγωνισμό των For All για τα 7η γενέθλιά τους. Αγοράζετε τα προϊόντα που έχουν πάνω την ειδική σήμανση από τα δεκάδες καταστήματα For All σε όλη την πόλη. Είτε παγωτά, είτε energy drink, είτε μπαρονέζα αράμπικα 100% ένας απίστευτος καφές. Okay. Και παίρνετε τα κουπόνια σας, μπορείτε να πάρετε όσα θέλετε, τα βάζετε στην κάλπη και μπορεί να είστε τους 50 τυχερούς σε έναν διαγωνισμό που θυμίζει έντονα Πασόκ με ένα Peugeot 208, 7 ηλεκτρικά σκούτερ, 7 ποδήλατα τα Peugeot, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές Nikon DSLR, 7 κάμερες GoPro Hero και 7 τριήμερα στο πύλιο. Πληροφορίες περισσότερες στο forallstores.gr, το 4 με αριθμό 4, all stores δηλαδή, GR και μαζί μας η πίστα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Αν μένετε στο κέντρο ή αν μένετε δυτικά, η κορυφαία πίστα της πόλης θα έρθει στην πόρτα σας. Υπάρχουν και πολύ μεγάλες προσφορές αν τρώτε πολύ ή αν είστε μεγάλη παρέα. Δύο κανονικές πίστες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες 12,5, τρεις μεγάλες τετράγωνες μόνο 16 και σαλάτες και καλτσόνε και πενιρίλη αλλά και πιάτα ημέρας. Το μενού αλλάζει κάθε ημέρα με από 2,80 ημερίδα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο παράμετροι πρέπει να δούμε. Ένα είναι το θέμα της ξάνθης, ξέρω ότι δεν απασχολεί και πολλούς. Υπάρχει μια πληροφορία, διαβάζω στο SDNA, ότι είναι πιθανό και για την ξάνθη να ξαναδικαστεί κτλ. Εγώ δεν βλέπω τον τρόπο να γίνει αυτό. Γιατί η ξάνθη δεν έχει προσφύγει στο ΚΑΣ, από ό,τι διαβάζω και από τους συναδέλφους. Άρα η περίπτωση της ξάνθης έχει κρυθεί. Εκτός αν συνεκδικάστηκε του ΠΑΟΚ με την ξάνθη, οπότε αυτό είναι το παραθυράκι για να ξαναδικαστεί στην Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να αλλάξει το θέμα της Ξάνθης. Τέλος πάντων, απασχολεί την Ξάνθη αυτό. Το άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι το εξής. Από τη στιγμή που το ΚΑΣ αποφασίζει επιστροφή των 7 βαθμών την δεδομένη χρονική στιγμή, η βαθμολογία γίνεται 68 ΠΑΟΚ 65 ΑΕΚ και παίζουν για το στόχο. Αν όμως
η υπόθεση δεν εκδικαστεί πριν την επικύρωση της βαθμολογίας στο τέλος, στις 20 Ιουλίου δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχουμε απόφαση. Μάλιστα. Και ξαναδικάσει η Εφέσιον και ξανατιμωρήσει, τότε η αφαίρεση βαθμών είναι στο επόμενο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Παίζει αυτό το σενάριο τώρα. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω. Να το ξαναπώ, Στέργιο, νομίζω το πιέζει. Σε όχι, για τον κόσμο. λέω, αν το είπα σωστά, ρε φίλε, το κατάλαβες εσύ, αν το κατάλαβε ο κόσμος. Αυτό είναι. Είναι οριστική η επιστροφή για τη φετινή χρονιά. Και πάμε σε μια δίκη κανονική από την αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη. Κοίταξε, η Μαρούπη θα δούμε τι θα προκύψει. Περίμενε, αν δικάσει την Τρίτη η επιτροπή Εφέσεων, φίλε, και σου. Όχι την Τρίτη, την Πέμπτη. Και η βαθμολογία δεν επικυρωθεί μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Να μην την επικυρώσουν με τις 15 Αυγούστου, γιατί υπάρχει επίδικο. Παίζει ρόλο από το πότε θα αφαιρεθούν οι βαθμοί. Αν τελειώσει το πρωτάθλημα, 19 Ιουλίου τελειώνει και επικυρωθεί η βαθμολογία, τότε η όποια τιμωρία, αν υπάρξει τιμωρία, γιατί αν αθωωθεί δεν υπάρχει τιμωρία, θα είναι στο νέο πρωτάθλημα. Σημαντική παράμετρος είναι αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Ήταν τα δύο ζητηματάκια. Δηλαδή ο Χρήστος μας λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια αθωωθεί, μετά θα ντυπούν την Ξάνθη, εσύ θα έχεις μείον 12 για πολυδιοκτησία από μόνη σας. Ναι, θα σου πω γιατί. Πόσο Άρης καλείται να πληρώσει τον Συστόν και τον Πορτίγια? Γιατί δεν πήγε στο ΚΑΣ. Έχασε το δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ. Δεν μπορείς να δικαιωθείς αυτό το κομμάτι. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση ο Άρης να δικαιωθεί για τον Οριόλ στο ΚΑΣ, που είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τον Συστόν. Και στο Συστόν δεν θα δικαιωθεί. Γιατί αν δεν κάνεις προσφυγή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, δεν δικαιώνεσαι. Ναι, αυτό λέω. Ένας άλλος φίλος, ας μας πει τώρα ο Χρήστος για τη δυσμευτικότητα του πορίσματος της Αυγενάκης Επιτροπής και για το πώς δικάστηκε μέσα εισαγωγικά ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Θα σου πω. Στην Ελλάδα η δεσμευτικότητα της Επιτροπής επιβεβαιώθηκε σε όλες τις εκφάσεις και σε όλες τις δικαστικές αρχές ότι ίσχυε. Και μένει να δούμε αν θα το δεχόταν το ΚΑΣ. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ωραία. Ο φίλος ο Δημήτρης, η μεγαλύτερη δικαίωση δεν είναι η Επιτροπή των Βαθμών, αλλά ότι καταρρύπτεται η προπαγάνδα του ΤΕΜΕΚ υποβιβασμού της ομάδας από τον Ολυμπιακό. Και ο φίλος, ένας άλλος φίλος Δημήτρης, ακόμα περιμένει το Χρήστατο και το υπάρχουν αποφάσεις από δύο δικαστήρια. Υπάρχουν αποφάσεις από δύο δικαστήρια. Και το γυρίζει σε αυτό το ένα δικαστήριο το ΚΑΣ για να ξαναποφασίσει. Και να αποφασίσει πλέον είναι αυτό που είπα στον κύριο Μπαλτάκο και συμφώνησε. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μιλάω τόσο καλά ελληνικά όσο μιλάει ο Κούσης, με ωραίες λέξεις αρχαΐζουσες, αλλά μιλάω καλά ελληνικά. Γι' αυτό το γυρίζει. Και για να αποφασίσουν πλέον και να πάρουν και το βάρος της απόφασης. Την υπόθεση επί της ουσίας, Χρήστανθε. Γιατί όταν γράφουν και τα σχετικά των δύο δικαστηρίων, και της Λίγκας και της ΕΠΟ, ότι πατάμε πάνω στη δεσμευτικότητα της Επιτροπής. Αυτό δεν σημαίνει. Όταν σου λέω τόσο καιρό ότι δεν υπάρχουν. Η διαφορά μας είναι. Δεν δικάστηκαν υποθέσεις επί της ουσίας. Όχι, δεν διαφωνώ. Εσύ έλεγες ότι όχι, το είδαν αυτό, υπάρχουν αποφάσεις. Αυτό έλεγες. Όχι. Διαφωνούσα στο ότι έλεγες δεν υπάρχει απόφαση. Απόφαση υπάρχει. Υπήρχε. Υπήρχε η απόφαση της Αυγενάκης Επιτροπής. Όχι. Υπήρχε η απόφαση της πρωτοβάθμιας της Λίγκας και της δευτεροβάθμιας της Λίγκας. Δεν διάβασες καλά τα σκεπτικά, Χρήστανθε, μάλλον. Ρε, αγόρι μου, δεν ήταν απόφαση, Χρήστανθε. Τι ήτανε? Ήτανε έγκριση, ας το πούμε, δέχθηκαν την εισήγηση της Επιτροπής. Και τι αποφάσισαν? Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή. Ωραία. Και τώρα το ΚΑΣ τι λέει? Ότι κακώς δεν δικάσατε Επιτροπή Εφέσεων, δικάσατε την υπόθεση. Όχι. Ξαναδικάστε, λέει. Ξανά. Δεν λέει δεν δικάσατε, δεν υπήρξε απόφαση. Όχι. Μην πέσουμε με τα λόγια, όλοι καταλαβαίνουμε τι έγινε. Είδες το σκεπτικό του ΚΑΣ σε πρώτη παγκόσμια αφού αφαιρέσετε βαθμούς και τους δίνει πίσω, τους λέει ότι κάνατε λάθος και ξαναδικάσετε από την αρχή χωρίς να λάβετε υπόψη τη λανθασμένη εισήγηση της Επιτροπής. Αυτό δεν το λέει. Αυτό λέει. Το λες εσύ. Το λανθασμένο το λέω εγώ, αλλά το λένε ουσιαστικά με την απόφασή τους. Αφού δίνει πίσω τους βαθμούς. Μένει να δούμε, να ξεκαθαρίσει, αν τους λέει δεν υπάρχει εισήγηση, γράψτε την στα παπάκια σας τελείως. Μηδέν, σαν να μην υπάρχει. Πρέπει να δούμε τι λέει για την πολυδιοκτησία. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο Μπαλτάκος ισχύει είναι θρίαμβος. Ναι, βέβαια, νίκη είναι. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη. Να λέμε την πραγματικότητα. Να μην έχουμε... Σαν την τηλεφωνήτρια. Και αν υπάρξει και οριστική αθώωση του ΠΑΟ. Άμα είναι σαν τηλεφωνήτρια, δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι κοντούλα. Και αν υπάρξει, Χρήστα, θεωριστική αθώωση του ΠΑΟΚ από την Επιτροπή Εφέσεων και πει ότι ναι, τελικά δεν προκύπτει πολυδιοκτησία, θα μπορεί ο αγαπημένος πρωθυπουργός, ο καλός αυτός άνθρωπος που μας έσωσε από υποβιβασμό, σωστά, να πάρει την τροπολογία του, να την κάνει ένα ρολάκι έτσι ωραία. Προσέξτε, γιατί είναι και ποινικά κολλάσιμο, ναι, βέβαια, στον αέρα, γιατί ο άλλος πρέπει να το βάλει στο αρχείο. Α, να το βάλει στο αρχείο. Την τροπολογία. Έχεις δίκιο. Okay. Και θα έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Και μετά δεν θα μπορεί δυστυχώς, γιατί όλη η δουλειά γι' αυτό έγινε.
Εγώ το έλεγα από το Δεκέμβριο. Για ποιο? Να καλύψουμε το πισινό μας, ναι. Μην τυχόν κάποια επιτροπή διοντολογίας αποφασίσει κάνει υποβιβασμό του Ολυμπιακού και να πούμε. Δυστυχώς, επειδή σώσαμε τον ΠΑΟΚ, θα σώσουμε και τον Ολυμπιακό. Τον Άρη, γιατί το πάμε. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα ανεχτούμε σαν κυβέρνηση άλλα στις χάρες. Σωστά. Αυτό ήταν το πλάνο. Αν λοιπόν αθωωωθεί ο ΠΑΟΚ, είναι από τα λίγα πράγματα που έχουμε συμφωνήσει μέσα στη σεζόν. Ότι ήταν τεράστιο λάθος της κυβέρνησης η τροπολογία αυτή. Η τροπολογία, Χρήστε, δεν έγινε για να σωθεί ο ΠΑΟΚ, έγινε για άλλους σκοπούς. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα. Που πήγαινε ρολόι. Με αυγενάκιδες, μαρούπιδες κτλ. Προφανώς υπήρχε και το έδαφος με πιαλόγλου και όλα αυτά. Τέλος πάντων, μην ξανανοίξουμε την κουβέντα. Ας μείνουμε στον θρίαμβο. Λέει, κάτσε να καλυφθούμε. Ναι. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν λειτουργούν όλοι έτσι και Ολυμπιακός. Πάμε σε ένα καφενείο και ό,τι κατεβάζει η κλάβα μας. Τι θα γίνει με την Επιτροπή Διοντολογίας. Αν αθωωωθεί ο Ολυμπιακός, θα καταρρεύσει αυτό που λες. Θρύλε Θεέ μου. Άντε πάλι ο άλλος. Δεν ξέρω τι θα πει η Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτό σου λέω. Εγώ σου είπα όμως. Με πάσα έτσι ευθύτητα, ότι σου λέει κάτσε να καβαζωθούμε. Μην βρεθεί κανένα δικαστή και πει βοηθάει το Ολυμπιακό. Για να πούμε το παραμύθι, σώσαμε τον ΠΑΟΚ, θα σώσουμε και τον Ολυμπιακό και από εδώ και πέρα δεν θα σώσουμε κανέναν. Αυτή ήταν η ιστορία. Γιατί τρελαίνε το Μελισάν τώρα και πρόσεξε, μην αλλάξει η συμμαχία. Ο Μελισάν τώρα. Γιατί να τρελαίνεται. Ο Μελισάν τώρα θα τρελαθεί γιατί πρέπει να κερδίσει τα μάτια. Γιατί να τρελαίνεται. Είναι Champions League. Στο μείον 3 βρέθηκε. Θα κερδίσει. Ωραία. Μακάρι να κερδίσει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Με χ τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ. Χ. Εκτός αν η ΑΕΚ κερδίσει μέσα στον Ολυμπιακό. Δεν θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός. Τι. Τελευταίο ματς. Στα ίσια. Εάν η ΑΕΚ τερματίσει δεύτερη, που κάθε άλλο παρά απίθανο είναι, από τη στιγμή που παίζει τώρα η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, μπορεί κάθε διαφορά να γίνει 0. Ναι, αλλά μετά θα πάει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα καθορίσει. Και να κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Όχι, να κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Θα πάει 7. Τι 7 έρχεστε. Α, 10 θα πάει. Τι 10. Αν, κερδίσει, αν χάσει από τον Ολυμπιακό, λοιπόν, κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, πάει στους 7. Πάει. Και μετά. Στους 7 άρχισε να δέχεται. Στους 0 πάει. Επιστράφηκαν οι παθμοί. Στους 0 πάει. Συγγνώμη. Sorry. Στους 0. Στους 0. Ναι, οκ, δεν μπερδέθηκα, φίλε. Okay, ό,τι είπα. Ό,τι μπράβο, είπα. Πάει στο 0. Αν λοιπόν ο Πάο χάσει το Καραϊσκάκι και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που είναι λογικό πιθανό. Είναι ισοβαθμία με την ΑΕΚ από πάνω. Ναι, ωραία. Και με ισοπαλία ΑΕΚ Πάο. Όχι, κερδίζει η ΑΕΚ τον Πάο στο Ολυμπιακό στάδιο. Πάει στους 3. Πάει στους 3 και φιλιά. Τελειώσαμε. Τρεις και ισοπαθμία έχει η ΑΕΚ. Τι... Αλλιώς, άμα έλειξε ισοπαλία, θα πρέπει η ΑΕΚ να κερδίσει μέσα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Όχι, σωστά. Να κερδίσει, να παίξει και ισοπαλία. Ή ο Άρης να πάρει αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ. Σκέφτεσαι να γίνει αυτό. Να έρθω με 12 παίκτες. Εύκολα. Εύκολα. Καταρχήν είναι 7-0 θα χάσω. Εύκολα. Γραμμή άμα μαζινό. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει, 9-0 θα χάσω. Γραμμή μαζινό. Εναντίον μου έγινε αυτό πάλι. Εκεί που θα ήταν αδιάφοροι, καταρακωμένοι, δεν θα μπουν μέσα να με διαλύσουν. Πω. Εγώ θα πω το εξής. Θα πάρω μεταγραφή τρεις παίκτες. Α, να πάω να πάρω ηλιά. Ναι. Θα πω το εξής. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο Τάκης Μπαλτάκος, μεταξύ άλλων, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο οργανωμένος όπως είναι ο Ολυμπιακός. Είπε για τη διοίκηση. Άπειρη διοίκηση. Είπε διοικητικά. Άπειρο. Τι λέω, άλλο λέω. Άπειρο διοικητικά. Μη με διακόπτει. Όλο πετάγεται. Ρε. Άλλο διακόπτει. Όλο πετάγεται. Άλλο οργάνωση, άλλο άπειρο, ρε φίλε. Άπειρο. Χρειάζεται τον άνθρωπο να μιλήσει. Εντάξει. Δεν θυμόμουν τη λέξη που είπε. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι οργανωμένο και τόσο έμπειρο και τόσο κολοπετσωμένο όπως είναι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα θέματα. Επειδή λοιπόν στον Ολυμπιακό. Το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και το καταλαβαίνουν. Από τώρα βάζουν μπρος στο σχέδιο τη επόμενη χρονιά. Μήπως και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Λύσει τα προβλήματά του και φανεί ανταγωνιστικό από το ξεκίνημα τη νέα σεζόν. Εντάξει, φαίνεται λίγο χρωμό το με τι ανακατατάξει, αλλά εντάξει, δεν ξέρει τι γίνεται. Επειδή λοιπόν ετοιμάζεται και άλλο πλάνο, τον τρόπο δεν ξέρουμε. Έχουμε κι άλλο. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός έχει πλάνο, φυσικά. Τη μια χρονιά είχε το πλάνο με τον ηθοποιό, τον Όσκαρ Γκαρθία. Οργανωμένο πλάνο 100%. Γι' αυτό και ο Μιραλάς και ο Καρπαπάς δείχνανε με το που μπήκανε στην Αρτιφυσού να χρήσανε τα γενετικά του όργανα. Αν δεν πετούσε, φίλε, το αντικείμενο. Ο καταδικασμένος. Κάνε την άποψή σου και πέσανε στο λαμπαουτάρι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ετοιμάζεται το νέο πλάνο για τη νέα σεζόν, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να θωρακιστεί όσο γίνεται και δεν γίνεται και να μην ξαναπιαστεί στον ύπνο. Γιατί επίσης. Οκ, ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν πολύ κατώτερος των προσδοκιών, αλλά δεν μπορούν οι παίκτες καμίας ομάδας να μένουν κάθε χρόνο ανεπηρέαστοι όταν σου κλέβουν βαθμούς και όταν υπάρχει για το σύλλογο μια φημολογία ότι πέφτεις. Εντάξει, γιατί και ορισμένοι μάνατζερ παιχτών του ΠΑΟΚ λέγανε παιδιά, μήπως να την δούμε κάπως αλλιώς, πέφτει η ομάδα, τι θα κάνουμε κτλ. Ο Ολυμπιακός το στόχο τον πέτυχε. Δεν ήθελε χρήσαν ο Ολυμπιακός να ρίξει τον ΠΑΟΚ. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση αυτή, οι δύο ομάδες ήταν στον πόντο. Και σου λέει ο Ολυμπιακός. Ποιος μου διασφαλίζει εμένα ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος και θα πάρω το πρωτάθλημα? Κανείς.
Βάλε λοιπόν το φίλο μα το Λευτέρη, βάλε και του υπόλοιπου κτλ. Θα υπάρξει νέο πλάνο λοιπόν τη νέα σεζόν. Α το ρακιστεί ο ΠΑΟΚ να μην ξαναπιαστεί στον ύπνο. Αυτό θα πω εγώ και δεν έχω να πω κάτι άλλο για σήμερα τουλάχιστον. Σωστό είναι, αλλά αυτοί δεν έχουν μπέσει Στέργιο και μπορεί να βρουν ό,τι θέλουν. Σκέψου Στέργιο. Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι ο ΠΑΟΚ του γούμενου. Σκέψου και χρήματα έχει, ανθρώπου έχει και μπορεί να οργανωθεί καλύτερα. Αυτό λέω. Σκέψου Στέργιο, αν ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη επηρεάζεται, πώ επηρεάζονται από τέτοια στισήματα ομάδε όπω ο Άρης του Καρυπίδη. Και πόσο πολύ. Στισήματα, πώ δηλαδή, το στήσαν κτλ. Σκέψου λοιπόν πώς όταν στείνονται κάτι μπαν με παίχτες μετά από 12 χρόνια που ξαφνικά ξαναθέλουν τα να λεφτά τους. Να βρείτε το δίκιο σας. Όχι. Πήγαμε. Πήγαμε. Ωραία. Εγώ σου λέω το εξής. Να βρείτε το δίκιο του. Πώς όμως ενώ λες επηρεάζεται ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ με τέτοια στελέχωση, με τέτοια επιχειρηματία, με τέτοια λεφτά, με τέτοιες άκρες στις κυβερνήσεις, με τέτοιες άκρες στο Δήμο, στην περιφέρεια παντού, με λεφτά εκατομμύρια ευρώ, πόσο πολύ επηρεάζουν αυτά τα στισήματα ομάδες όπως ο Άρης και ο Ηρακλής. Να σου πω πώς τις επηρεάζουν. Πέφτουν. Αλλά εκεί μιλάνε τα τρακτέρ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ήμασταν δυνατοί σήμερα. Σου θυμίζω τελευταία χρονιά, γιατί όλο το ξεχνάς, εντάξει, και λες πέφτουνε. Τελευταία χρονιά ο Άρης είχε 3 νίκες σε 36 μάτς. Γιατί ακριβώς κάποιες στημένες επιτροπές. Μία, δύο, τρεις. Γιατί κάποιες στημένες επιτροπές, Στέργιο. Ναι. Που στις κασέτες αυτές που επικαλείσαι και εσύ ακούγονται οι επιτροπές τότε που είναι σε βαθμό κακουργήματος διώκονται όλοι αυτοί, ναι. Επιδίκαζαν 800 χιλιάρικα σε παίκτες οι οποίοι τους χρωστούσαν 80. Πώς να μην πέσω. Με αυτούς είναι τώρα ακόλυτος ο πρόεδρος. Ποιος? Με αυτούς που είναι στις κασέτες. Όχι, δεν είναι με αυτούς. Και αυτούς που δικάζονται. Δεν είναι με αυτούς. Μα το λέω ίδιο. Μην πω ονόματα γιατί δεν μπορώ. Θα πάω κι εγώ κατά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, βάζουμε το φίλο μας στον Ολυμπιακό να μας πάρει τον παίκτη. Μα δεν το είπε ποτέ ο Θόδωρος. Το διαψεύδει. Το διαψεύδει. Λάθος η διαρροή. Δεν έχει διαρροή. Ήταν λάθος η διαρροή. Δεν κατάλαβε καλά. Έγινε λάθος στο ΤΑΦ αυτό που στέλνει τα μηνύματα. Τα φενιά. Γιατί ο Ολυμπιακός τι ήθελε να γράψει και βγήκε ο Ολυμπιακός. Έγινε λάθος. Ολυμπιάδα πατρών. Όλοι. Α, όλοι. Όλοι μου μικρογιώτα. Τι είναι και τα δάκρυα, χρήσατε καλό μεσημέρι. Κάτσε, έχουμε κλήρωση να κάνουμε. Κάτσε, φίλε, τι βιάζει. Ακόμα η εκπομπή δεν τελείωσε. Περίμενε. Όταν μιλούν εκπομπή. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 7. Το 7, Στέργιο μου. Που είναι και. Η θύρα 7. Που είναι τα γενέθλιά μου, ρε. Σύλλογο μεγάλο. Πάλι λάθος. Πάλι λάθος. Θρύλε τον γηπέδο. Λοιπόν. Το 7. Ραφαήλ Παπαζούδης, το κινητό σε 6944. Θα ενημερωθεί ο φίλος να δει και το άρθρο 44. Από τη Μαριλίζ εντός λίγων λεπτών πώς θα παραλάβει το δώρο του. Ωραία. Περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε τώρα. Θα βγει και ο Κωστής Τσαρός να τα πει όλα. Θα βγει και μετά ο Ζαγόρας που νομίζω ότι όλοι για τον Ζαγόρα δουλεύουν τελικά. Του τρολαρίσματος θα γίνει πάλι. Διάμεσα είναι και ο Κώστας Βασιλόπουλος, δεν χάνεται σήμερα. Δεν χάνεται Κωστής, γιατί χθες βγήκε παρά 3 λεπτά. Σήμερα ένα μισάωρο, δεν πρέπει να μιλήσει. Να τα πει όλα. Και επίσης παρακαλώ τους αγαπητούς συναδέλφους που θα γράψουν τον Μπαλτάκο ναι. Να μην ξεχάσουν να γράψουν αυτά που είπε για τον Βασιλακόπουλο. Οπωσδήποτε. Ο καθένας με τον περιμένει. Ο καθένας Βασιλακοπούλαρα, θα τους κάνεις πάλι πλακά. Βασιλακοπούλαρα. Τουλάχιστον ρε Κώστα να πού να έβγαινε και τίποτα, ναι, ρε φίλε. Όλα τζάμπα. Ούτε τσάρτερ. Έχουμε πάμε τσάρτερα λοιπόν, το 11. Έτσι και δεν είμαι στο επόμενο τσάρτερ. Δεν έχει. Μην έρθει στην εκπομπή. Το επόμενο ξέρεις που είναι. Πότε. Στον Καναδά. Εκεί θέλω να στο πάμε. Στο Προλυμπιακό. Πάμε Κώστα. Και ξέρεις που είναι. Στην άλλη άκρη του πάμε! Καναδά. Πάμε. Του Καδανά.